άρχισε. Άρχισε λοιπόν, άρχισε από την Πέμπτη. Είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ και νομίζω ότι μπαίνουμε με το καλύτερο τραγούδι του Μουντιάλ. Έτσι. Ναι. Καλώς και ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ένα-ένα θα τα πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή ποδοσφαιρική τετραετία να έχουμε. Σε πήρα τηλέφωνο την Πέμπτη, πες και τι σου είπα. Καλή σεζόν. Καλή χρονιά. Καλή σεζόν να έχουμε. Λοιπόν, είναι αυτή η περίοδος που περιμέναμε 4 χρόνια, που περιμένατε 4 χρόνια, που τα απογεύματά μας έχουν αποκτήσει νόημα, που θα πάρουμε σίγουρα 2 κιλά σε αυτή την περίοδο, έτσι, με πίτσα, μπύρα, καναπέ. Χαμηλά την μπάλα την παίζεις. 2, ε. Προσπαθώ, κοίτα, το πάω συντηρητικά. Στα ημίχρονα πρέπει να κάνουμε γύρω-γύρω από το τραπεζάκι για να είμαστε λίγο σε φόρμα. Το πάω συντηρητικά. Και με 4 μάτς δεν βοηθάει η κατάσταση. Όχι, μάνα μου, όχι. Δηλαδή, το μία ώρα κενό που έχουμε ανάμεσα, τι να πρωτο. Μία ώρα σου λέει χτυπιάσει στη γυμναστική. Για να φας μετά πίτσα. Όχι, παιδιά, δεν πάει έτσι. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Πρεμιέρα, ματσάρες. Εννοείται ότι θα μείνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Θα έχουμε και αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έτσι, για να ξυπνήσει και ο κόσμος καλύτερα, ναι, για να ετοιμάσει τον καφέ του. Θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί πάει κόσμος στη Ρωσία. Μην κοιτάς που εμείς εδώ είμαστε και τα απολαμβάνουμε από την τηλεόραση. Γιατί έχεις διαφορά εσύ σήμερα ότι δεν είσαι στη Ρωσία με αυτόν τον καιρό? Να σου πω κάτι, πιστεύεις ότι δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτό το γήπεδο που παίζε χθες? Το Αίγυπτος, το ναι, Αίγυπτος, ναι, Ουρουγουάι, ναι, ναι, ναι. Που... Τι πέταλο ήταν αυτό, ρε φιλενάδα. Έχω ρεπορτάζ. Αλήθεια. Αυτό το γήπεδο το οποίο. Το είδατε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Το προσέξατε. Μέχρι στιγμής το πιο, όχι εντυπωσιακό, το πιο περίεργο. Από, κοίτα, απ' έξω έγινε, είναι παλιό γήπεδο και δεν είχε και άδεια για το Μουντιάλ. Έτσι δεν έμαθα. Είναι, δεν είναι παλιό γήπεδο. Εγώ ναι, αυτό που διάβασα. Ε? Είναι από κάτω αρχαία, κάτι μου θυμίζει, ναι. Λοιπόν, Αλέξη Σπυρόπουλο, στο Μουντιάλ θα το πάρει η Βραζιλία. Αγαπημένα, αγαπημένα Αλέξη Σπυρόπουλο. Διαφωνούμε. Όχι, δεν διαφωνούμε καθόλου. Συμφωνείς, Βραζιλία, δεν λες? Βραζιλία. Και θα ήθελα έτσι ένα βραζιλιάνικο λίγο να χορέψουμε. Γιατί ο Καράσκο είναι Ισπανός. Είναι Ισπανός. Η Βραζιλία θα το σηκώσει. Να σου πω η κάτι. Αργεντινή, εγώ λέει, έχω και η Αργεντινή. Γιατί η Αργεντινή? Γιατί έτσι θέλουνε. Τι γιατί? Γιατί? Για να κάνει, για να κάνει μάνα. Λοιπόν, εγώ σου έχω επιχειρήματα γιατί θα το σηκώσει η Βραζιλία. Στα παραθέτω. 1, 2, 3, 4, 5. Γιατί εμείς έχουμε επιχειρήματα, κύριε. Και αυτό, το ένα θα σου βάλει Μέση. Διάβασα επικό tweet. Ναι. Για μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Ρονάλντο και τη μόνιμη σύγκριση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, Κριστιάνο ή Μέση. Ναι. Και στην τελική, παιδιά, βάλτε τα κάτω. Ο Κριστιάνο σκοράρει σε κάθε Μουντιάλ και Euro. Ενώ πόσα γκολ έχει βάλει ο Μέση σε Euro? Κανένα. Λοιπόν. Λοιπόν, θα δώσουμε προγνωστικά, γιατί έπεσε μελέτη, έτσι. Έπεσε μελέτη. Εμείς εδώ, χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος, θα μιλήσουμε για τον νικητή του Μουντιάλ. Και εδώ θα είμαστε να κάνουμε ταμείο. Ποιος πήγε κουβά, ποιος κούβα ενδεχομένως, αν έπαιξε τον νικητή του Μουντιάλ και τάσμπροξε. Εγώ χθες ξεκίνησα καλά. Ξεκίνησες καλά. Ξεκίνησα καλά. Έπιασα Ρονάλντο. Ήτανε δωράκι το. Μα και ησύχασα από το 5. Δηλαδή, όταν δίνει πέναλτι και λες. Ο πόσο Κριστιάνο, το είναι 3,5. 3,5 το πέτυχα. Δηλαδή, πολύ σου, καλή απόδοση. Σου λέγε, φίλε, παίξε με. Παίξε, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εδώ είμαι. 3,5 το Ρονάλντο. Για anytime. Anytime κιόλας, ναι. Δηλαδή, πολύ καλή απόδοση σαν, για anytime. Σαν για σου, πρώτο τον έδινε 6. Σαν να σου λέει. Για πρώτο 6. Για hat-trick 5,5. Όχι, hat-trick δεν θα τον έπαιζα, αλλά για πρώτο ή anytime. Είπα στο πρώτο γκολ, αφού το κέρδισα, λέω να βάλω ένα hat-trick Κριστιάνο τώρα ή. Έκανε το θαύμα του και τελείωσε. Θα επαναπαυθεί. Λοιπόν, πού να ξέρω ότι θα ακολουθήσει μαγεία. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Λέω να ξεκινήσουμε από την πρεμιέρα. Από την Πέμπτη. Όχι, σε λίγο θα ξεκινήσουμε γιατί έχουμε και ένα τελετουργικό εδώ πέρα. Γιατί χειμωνιάσαμε. Ναι. Να σου πω κάτι. Ξέρεις πώς λέγεται. Όλα δένουν υπέροχα. Σου λέει ξεκίνησε το Μουντιάλ. Στη Ρωσία. Ναι. Και εκεί τους έχει ζέστες και καλοκαιρινό καιρό. Και εδώ πέρα γίναμε Ρωσία από τον καιρό. Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, αν γίνεται σε όλο το Μουντιάλ να πάει έτσι ο καιρό. Να μην χρειάζεται να ζηλεύουμε, να έχουμε το δίλημα θάλασσα ή τηλεόραση. Υπήρχε πιο ωραίο χθες από την ψύχρα και τη βροχή. Αχ, που ήσουν στον καναπέ με το σεντονάκι. Τέλεια. Είχε εκεί τι μπύρε. Υπήρχε. Μένουν κρίση μπύρε, παιδιά. Αυτό σκεφτείτε. Τίποτα. Αν γίνεται να πάει έτσι όλο ο καιρό με το σύνδρομο, πώ τη λέγεται αυτό. Μίνωα. Γιατί θα φτάσει μέχρι την Κρήτη. Μίνωα. Σου λέει η κριτική, κάτι έγινε με το μακεδονικό εκεί πάνω, ας το στείλουμε ένα καιρικό φαινόμενο. Λοιπόν, ας το ονομάσουμε Μίνωας. Νεφώσεις κατά περιόδους. Παρένθεση, πώς και βγήκε αντρικό όνομα Μίνωας, είναι σε αυτό. Όχι, το ο Αιωσφόρος. Α, και ο Αιωσφόρος. Περίμενε, κι άλλο ήταν. Α ήταν η Αριάδνη.
Είναι γυναικεία τα δύο. Β ήταν. Ποιο ήταν το Β, ρε Σωτήρη? Γιατί αλφαβητικά τα πάνε τα καταστροφικά. Και τώρα είμαστε στο μη, έτσι. Ναι. Στο μήνο. Κάπα, λάμδα ποιον είχαμε. Λαοκράτη, ξέρω εγώ. Ποιον είχαμε λάμδα. Λευτέρη αποκλείται να τον είπαμε. Σου λέει έκτακτο καιρικά φαινόμενο. Πάντως τώρα το μη βγήκε επειδή θα φτάσει μέχρι και την Κρήτη. Θα πλήξει όλη την Ελλάδα. Πρέπει να βρέχει τουλάχιστον εδώ στην... Κάτσε, γιατί είμαστε και Νότια Μακεδονία τώρα. Θα έλεγα στη Μακεδονία. Στη Νότια Μακεδονία. Βρέχει, όχι, δεν βρέχει τώρα, αλλά σίγουρα για εκεί το πάει. Λοιπόν, εγώ χθες το απόγευμα είχα να μετακινηθώ και ξέρεις, τώρα με το Μουντιάλ, οι μετακινήσεις και τα ραντεβού είναι με το που σφύριξε το ο Αίγυπτος Ουρουγουάη. Ήμουν ήδη ντυμένη με τα παπούτσια. Να σου πω κάτι, όλη την ώρα χθες έλεγα Ουραγουάη, δηλαδή. Μεγάλο τσιόλι. Μας έχει κάνει μεγάλο κακό. Ναι. Εν τω μεταξύ. Δεν είναι σαν να μην είδαμε Ουραγουάη χθες. Εν τω μεταξύ. Χθες, επειδή ήταν η ώρα δύσκολη, ήταν 3 η ώρα το μάτς, οπότε πολλοί δεν είχαν σχολάσει, ήταν στο δρόμο. Εγώ ξέρω φίλο που έφυγε νωρίτερα, είπε τη διευθύντρια, οι 3 άντρες της υπηρεσίας, ναι, της Βάρδιας, ότι εμείς, ενώ κλείνουμε 3, 2,5 ώρα έχουμε φύγει για να προλάβουμε Μουντιάλ. Τι ήθελα να πω, ναι, επειδή ήταν 3 η ώρα το μάτς και ακόμα ήταν στο δρόμο, ρε παιδί μου, κάποιοι δεν είχαν προλάβει να σχολάσουν. Μου στέλνανε μηνύματα, όχι πόσο είναι το μάτς ή πώς πάει το μάτς, ο Βάρντα τι κάνει. Το τυμπιντάει μας. Λέω ρε παιδιά, έχει Αίγυπτος Ουρουγουάη και με ρωτάτε τι κάνει ο Βάρντα. Να σου πω κάτι που παραδοσιακά εδώ πέρα, τουλάχιστον οι Βόρειοι, Νότιοι Μακεδόνες, Βόρειο Ελλαδίτες, έτσι είναι το by the way, Ουρουγουάη υποστηρίζουμε. Μας αρέσει σαν ομάδα. Ουρουγουάη. Αλλά όταν έχεις απέναντι την Πιντάι. Όχι μόνο αυτό. Και ο Σαλάχ. Να σου πω κάτι. Δεν σκίζεται η καρδούλα σου στη μέση. Και ο σκηνοθέτης. Δηλαδή τέτοιο εκβιασμό συναισθημάτων, τέτοια επίκληση στο συνέστημα με τα κοντινά στο Σαλάχ. Είμαστε και ευάλωτες, εντάξει. Ναι. Δηλαδή ευχαριστούμε. Εσύ, αυτό το χαμόγελο. Που γελάνε και τα μάτια. Είπαμε, του θα τα πάρουμε, με τη σειρά. Θα πάμε στον καιρό. Λοιπόν, να δώσω 2 καλημέρες πριν πάμε στον καιρό. Καράσκο Βέλγος, Ελέν. Είδες, εδώ το κοινό έχει γίνει. Τα ξέρει όλα για τον Καράσκο. Βέλγος. Βέλγος, δεν είναι Ισπανός. Και γιατί το λένε Καράσκο? Λέμε τον τραγουδιστή, Κωνσταντίνε, τι. Μήπως έχει παίκτη Καράσκο. Ναι, παιδιά, ναι, έχει, γιατί λέει Καράσκο FIFA 18. Εμείς λέμε για τον τραγουδιστή. Για τον τραγουδιστή λέμε, παιδιά. Είναι Ισπανός. Βάλε ένα Καράσκο. Ναι, παλιά. Γιάννικ Καράσκο, Belgium. Ναι, αυτός είναι από το Βέλγιο. Ναι, εμείς λέμε γεννημένος το 93. Το 84 λέει. Σωτήρη, θα ήθελα τον Καράσκο, τον τραγουδιστή, για να δείξουμε στον Κωνσταντίνο ότι λέμε τον καλλιτέχνη Καράσκο. Δεν λέμε τον αθλητή Καράσκο. Μπράιαν Καράσκο βρήκα. Σαν Μιγγέλ Χιλή. Όχι, Ισπανός. Δες τώρα τι γίνεται Ισπανός με τους Καράσκο. Μήπως είναι το Παπαδόπουλο στα λατινικά. Το λατινικό, το. Ναι, δηλαδή πώς είναι Καράσκο. Δώσε λίγο Καράσκο εδώ. Τον βρήκαμε και τον Λόμπο Καράσκο. Μπορεί να είναι κανένας θείος του Καράσκο, του καλλιτέχνη. Και κάποια συγγένεια, όπως λέει ο Σωτήρης με τον Κωστίκο. Αν πατήσετε Λόμπο Καράσκο, ποδοσφαιριστής που τον θυμόταν τώρα από το 84 ο Σωτήρης, και αυτό δείχνει την ηλικία του, ντροπή και έσχος που έχω να πω, Σωτήρη μου. Εμείς θυμόμαστε από το 98 και μετά, αν σου λέει κάτι. Από το 98 ξεκινάνε οι ποδοσφαιρικές μας μνήμες. Λοιπόν, γεννημένο το 59. Για γενιά Καρκαλατζίδη ανοίχτηκα όμως. Τελείως. Για, ναι. Έχεις δίκιο. Ανανεώνουν οι συμμαθητές σου, Με το Καρκαλατζίδη. Ήσασταν συμμαθητές με τον μπαμπά. Κοίτα τώρα πράγματα. Λοιπόν, μια καλημέρα και στο Θωμά. Πάμε λίγο με Μουντιάλ. Τι ματσάρα είδαμε χθες. Την καλημέρα μου. Θωμά, μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα πούμε για τη χθεσινή ματσάρα. Πρέπει να τα βάλουμε όλα σε πρόγραμμα για να τα προλάβουμε. Με τη διάθεση μπήκαμε. Ξεκίνησε το Μουντιάλ και δεν ασχολούμαστε περί ανέμων και υδάτων. Θέλουμε να πούμε τόσα πράγματα. Μεταγραφές θα κάνεις. Ιδές. Ιδές. Πώς σε προσγειώνει κάποιος στην πραγματικότητα, μεταγραφές τα κάνει. Πόσες το λένε μέσα στη βδομάδα, τι μεσόωρο δίνει, τι στη μέρα. Τώρα που δεν περνάνε ημέρες και δεν έχει κάποια εξέλιξη, ρε παιδί μου, στα μεταγραφικά, έρχονται όλοι μία ανάσα από τον Μπούκι κοντά με Βέρμπλουμ. Δηλαδή, στο λένε ότι ηρωνικά, ρε παιδί μου. Ο φίλος Αποστόλης του Λίμπερο, γιατί δεν είναι μόνο σε μία εκπομπή, στέλνει κάθε μέρα. Μία ανάσα από Μπούκι κοντά σε Βέρμπλουμ ο ΠΑΟΚ, μέρα 22. Μέρα 22. Κάθε πρωί. Παιδιά, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτσι. Χθες που ήμουν έξω, πόσες μεταγραφές έχουμε κάνει? Λέω μία, δεν την ξέρεις. Ναι, πέρα από αυτήν, πόσες έχουμε κάνει? Λέω δεν σου κρύβουμε καμία. Όταν ναι, θα βγει. Θα βγει, ναι. Αυτό το ξέρετε κάτι.
Είναι ότι τι, έχει έρθει ο παίκτη και τον έχουν κλειδωμένο στα μπουντρούμια τη Μόρντορ και δεν τον βγάζουν έξω. Ναι, αυτό το, είναι το κλασικό. Εσείς που είστε εκεί μέσα στα πράγματα. Για πείτε. Για πείτε, τι γίνεται. Ότι θα το μάθεις εσύ. Ναι. Και άντε, δεν θα δώσεις αποκλειστικό. Πες, δεν θα το γράψεις. Το κρατάς μυστικό για σένα. Το κρατάω γιατί βαρέθηκα και τα αποκλειστικά. Μπράβο. Έτσι, αυτό, κουράστηκα. Να μην γράφεις άλλα, ρε παιδί. Κουράστηκα με τα αποκλειστικά. Λοιπόν, να σου πω το ρημάδι τον καιρό. Τρεις φορές πήγαμε να τον πούμε. Νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι πυκνές αναμένονται για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-ανατολική που σημαίνει κρύο, 2 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφεί σε νοτιά που σημαίνει υγρασία και νοτιοανατολικού ίδια ένταση, ενώ προς το βράδυ μεταβαλλόμενο. Μια έτσι, μια γιουβέτσι, 3 μποφόρ. Θερμοκρασία 22 με 28. Ωραία θερμοκρασία. Κοιμάσαμε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα. Είναι για ύπνο, είναι ό,τι πρέπει. Με την πικέ, όχι σεντονάκι. Και το πρωί, επειδή έχει λίγη ψύχρα, την κλείνει την μπαλκονόπορτα. Ναι. Κοίταξε, εγώ με ζακετάκι κατέβηκα. Που εσύ ζακετάκι το χειμώνα δεν βάζεις. Ακριβώς. Δηλαδή ένιωσα μια ψύχρα το πρωί. Έχει πάντα σημασία ποια ήταν η προηγούμενη θερμοκρασία. Όταν την προηγούμενη μας είχε 35 και ξαφνικά μας ρίχνει εδώ στη Σιβηρία, τι θα κάνεις, θα βάλεις ζακέτα. Νομίζω ότι άλλαξε απότομο καιρός. Πολύ βροχή, πολύ βροχή και την Πέμπτη. Έτσι με το χαλάζι. Είχαμε και προβλήματα. Γιατί όλα συνδυάζονται με το Μουντιάλ. Ναι. Δηλαδή τώρα μπορούμε να πούμε συνταγή για κοκορέτσι, θα έχει σχέση κάπως με το Μουντιάλ. Κάποιοι δεν είδανε τα πρώτα 20-30 λεπτά, ξέρω εγώ, έτσι. Θέλω να σου πω ότι στο μάτς της πρεμιέρας, ναι, Ρωσία-Σαουδική Αραβία, έχασα γύρω στο μισάωρο εδώ στο κέντρο, λόγω σήματος. Και πρόσεξε τώρα. Και λέω, αυτό το Μουντιάλ θέλουμε. Δηλαδή, πώς θα μελετήσω εγώ. Όχι ότι δεν προσφερόταν το μάτς ή δεν ξέραμε, αλλά συγγνώμη, πρεμιέρα του Μουντιάλ και θα χάσουμε και να τώρα χάσουμε ολόκληρη μισή ώρα. Το περιμέναμε πώς και πώς. Βέβαια, η πρεμιέρα ήταν λίγο τυράκι, πάρε. Ναι, και από αύριο τα ξαναλέμε. Πάντως, ενώ το πρώτο μάτς είχε 5 γκολ, εγώ δεν το απόλαυσα τόσο όσο απόλαυσα το Αίγυπτος-Ουρουγουάη, ας πούμε. Μου άρεσε πιο πολύ. Ματσάρα. Ναι. Ματσάρα, αλλά με ποια έννοια ότι. Είχε άγχος μέχρι το 90. Όχι. Τι θα γίνει, δεν το λες ματσάρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις. Ωραίο παιχνίδι ήταν. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Μουντιαλικό. Την Ουρουγουάη την αγαπάμε ούτως ή άλλως. Βγάζει κάτι ποδοσφαιρικό. Μπράβο. Εσύ που είχες αντάβια στο Μαλί, ενώ υποστηρίζει την Ουρουγουάη, δεν θα το ξεπεράσω ποτέ, να ξέρεις. Ναι, δηλαδή. Λίγο ντροπή. Διαβάστε λίγο την ιστορία της εθνικής σας, ρε δηλαδή, παιδιά. Η αντάβια, η ξανθιά στο Μαλί. Δεν γίνεται. Κάπως. Όπως έγραψε ένας φίλος χθες, σεβασμός σε αυτή την εθνική που πήρε την πρώτη κάρτα σε διοργάνωση από τη στιγμή που μπήκαν οι κάρτες, στο δεύτερο λεπτό απευθείας κόκκινη. Λίγο σεβασμό. Και δεν πήρανε, δεν βγήκανε κάρτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είδες. Και φάουλ δεν είχε. Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή, από την Ρωσία, από το στιγμιότυπο με Πούτιν, από την έναρξη, από τον Ρόμπιν Βίλιαμς και το μεγάλωσε και αυτό το αγόρι και πολύ στεναχωριέμαι. Μη σχολιάστε, θα τα πούμε μετά. Πάλι κουκλάκι είναι. Το βγάζει, ρε παιδί μου, και το τη χειρονομία. Το κοστούμι δεν σου θύμισε λίγο Μέση. Εσένα δεν σου θύμισε λίγο Γιάννη Φλωρινιώτη. Όχι, ρε εσύ. Όχι, όταν τα φοράει η superstar που αμείβεται με δισεκατομμύρια είναι ο Ρόμπι Βίλιαμς. Όταν τα φοράει ο Γιαννάκης ο Φλωρινιώτης εδώ, δεν σας αρέσουνε. Τέτοιες είστε. Τα λαϊκά τα παιδιά, ο Γιαννάκης. Ναι, τέτοιες είστε. Λοιπόν, τι διαφορά είχε το κουστούμι του Ρόμπι, δεν λέω ότι ήταν κακό, αλλά όχι να το κοροϊδεύουμε και το φοράει ο Γιάννης. Το τεμέτερον. Σωτήρη Μίλα. Συμφωνείς. Εντάξει, ρε παιδιά, είχε άλλη χαρά να το φοράει ο Γκριζομάλης τώρα. Ρόμπιν Βίλιαμς, ο τραβηγμένος τσίτα, να τα λέμε και αυτά, Ρόμπιν μου, ναι, πολύ ναι. Το τράβηγμα, ναι, η αλήθεια είναι στο πρόσωπο. Στην αρχή κατάλαβες κατευθείαν την εικόνα ότι είναι ο Ρόμπι. Ναι, γιατί ήξερα ποιος ανοίγει. Εγώ δεν ήξερα. Και λέω τώρα, ποιος μπαίνει με τραγούδι Ρόμπι Βίλιαμς. Μου έλειψε ένα πίτμπουλ, η αλήθεια είναι. Εμένα μου άρεσε περισσότερο πάντως αυτό το πιο pop και λιγότερο R&B κατάσταση. Δεν ξέρω, τύπου Σον Πολ, πίτμπουλ και τέτοια. Μ' άρεσε ο Ρόμπι. Ναι, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι σε τέτοιο mood. Δηλαδή... Βέβαια, να ακούς τώρα Angels σε τελετή έναρξης Μουντιάλ. Let me entertain you. Με βάλε ένα let me entertain. Α, μετά, άσε, θα πούμε. Μα θα πούμε με αυτό. Θα πούμε ολόκληρο. Γιατί τους έχουμε 3 λεπτά. Λοιπόν, να Ελένη, τα βάλουμε... πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα. Πρέπει να βγάλουμε πρόγραμμα. Πολύ Μουντιάλ, παιδιά, θα πούμε. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν πάρα πολλά στην επικαιρότητά μας. Τα διαρκείας.
Όχι, δεν έχουν βγει ακόμη τα διαρκές. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Μπάτησα από τον τίτλο. Όχι, όχι, απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο του δικεφάλου. Έχω την εντύπωση σε λίγες μέρες, έτσι. Ναι. Σε λίγες μέρες, εκεί γύρω στις... Να, βρε, γκρινιάξατε για τη μεταγραφή. Ναι, μεταγραφή. Στο βόλι. Στο βόλι. Εκεί που γίνονται όλες οι μεταγραφές. Ναι, ναι. Και στο πόλο γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές του ΠΑΟ. Τι γίνεται φέτο. Ο Ραφαήλ Καϊτατζής ανεβάζει συνέχεια στο ΠΑΟ 24. Πήραμε και αυτόν, πήραμε και εκείνον. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο Σταύρος ξέρει όλους. Ο καλύτερος φουνταριστός. Αυτό που ξέρει δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε. Καλύτερος φουνταριστός. Θα το πω. Από πόλο δεν έχω καμία απολύτως ιδέα. Καμία. Τίποτα, δεν έχω δει ματς. Δεν πειράζει, άμα έχει το έμβλημα του συλλόγου θα που το δούμε και αυτό. Θα το δούμε και αυτό και θα φωνάξουμε και ένα γκολ. Και ας μην υπάρχει γκολ. Και offside θα φωνάξουμε. Δεν είναι έχει κάτι. Offside στο πόλο. Έχει offside στο έχει. Πόλο. Έχει. Σωτήρη έχει offside στο πόλο, δεν έχει. Σωτήρη, άμα ξέρεις και από πόλο, εγώ βγάζω τα ακουστικά και φεύγω καλαμαριά. Λοιπόν, φίλοι και φίλες. Δεν έχει ιδέα. Εντάξει. Φίλοι και φίλες. Έχει offside στο βόλο. Στο βόλο. Στο βόλο δεν ξέρω τι έχει. Κορίτσι μου είχε. Στο πόλο έχει offside, σίγουρα. Και στο πόλο. Και στο βόλο έχει offside. Και πέναλτι πριν. Εντάξει, εδώ εμείς τα λέμε ρε Σωτήρη. Δεν κρυβόμαστε. Ποτέ δεν είναι offside. Αυτό ακριβώς. Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Γιατί δεν ακούγεται ο Σωτήρης αυτό το λιμαδομικρόφωνο. Πότε θα μπει στην αίθουσα που είναι ο Σωτήρης. Κοίταξε. Είναι αμαρτία. Τον έχουν παρακαλέσει άλλοι και άλλοι και δεν έχει μπει μικρόφωνο. Ό,τι και να λες τώρα εσύ. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για το πόλο, γιατί τώρα μας ενδιαφέρει και το πόλο. FM και ΝΟ, τα μηνύματά σας 54-526, 1,24 η χρέωση. Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Ποιον απέκτησε ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ? Κώστας Καπετανίδης. Γεννημένος το 99. Ύψος 1,95. Και φτάνει αυτή η περίοδος. Ακραίος. Που οι αθλητές, ναι, ακόμη και στο ποδόσφαιρο και στο βόλε και στα άλλα αθλήματα, είναι μικρότεροι σου, έτσι. Υπολογίζεις, ναι, πόσα χρόνια τους ρίχνεις. Εκεί που καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες είναι όταν λένε έναν γεννημένο, εγώ που είμαι το 87, ας πούμε, όταν ακούω 88, μεγάλος είναι. Εκεί είναι το μαχαίρι, μπαίνει στην καρδιά και το στριφογυρνάει κιόλας. Να θεωρείται μεγάλος ποδοσφαιριστής που είναι στην ηλικία μου. Που κάποτε λέγαμε, έλα ρε, αυτό είναι μωρό, είναι μαζί μου. Έχουμε ένα μήνα διαφορά, ξέρω εγώ. Και τώρα λες. Δύσκολα, φιλενάδα. Λοιπόν. Προχθές στη Ρωσία υπήρχε παίκτης 38 χρονών. Η Ρωσία γερασμένη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα κάνει καλό μουντιάλ. Εγώ λέω είναι η οικοδέσποινα όμως και με Πούτιν στις εξέδρες. Έτσι. Οι χειραψίες με το σο... Δεν. Πρέπει να ξεκινήσουμε στο επόμενο ημίωρο για να μην κάνουμε πάυση τώρα. Να ξεκινήσουμε να πούμε για την πρεμιέρα σε ένα λεπτό. Έχουμε διάλειμμα. Ωραία, λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή και θα δώσουμε και προγνωστικά πρόβλεψη. Ποιον βλέπουμε να το σηκώνει στα γήπεδα της Ρωσίας. Γιατί έγινε μία ανάλυση, έτσι, έγινε ένα σκάουτινγκ. Τι έχεις πάθει τώρα? Όχι, μετά. Βλέπεις ειδήσεις τώρα και σοκάρεσαι. Μετά. Θα δώσουμε. Εδώ χώρα θα δώσουμε. Θα δώσουμε. Θα το πάμε σύμφωνα με τις διασταυρώσεις, γιατί έχουν βγει ήδη. Ναι, έχουν βγει, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε. Θα δώσουμε απλά τελικό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με πολύ μουντιάλ. Η ώρα... Με Robin Williams μπήκαμε βεβαίως στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μπουγάτσα με hangover. Κοπελίτσα. Ναι. Ρόμπι. Ρόμπι. Ο Ρόμπι μας άφησε. Ναι. Δεν πειράζει, του βάζουμε και ένα νι. Αυτό το αγόρι το οποίο μεγάλωσε, αλλά δεν πάβει να είναι γοητευτικός. Ναι. Βέβαια πολύ τραβήχτηκε. Δηλαδή... Όλη αυτή μωρέ Λένα. Ναι, βλέποντάς τον, ήθελα να του πω, πάτα ένα stop. Κάνε μία παύση. Είσαι, δηλαδή και η ρητίδα. Έχει τη γοητεία της. Εντάξει, τον έχουμε ζήσει πολλά χρόνια, ναι, τώρα, έτσι, και μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις εικόνες του. Στην ουσία έχουμε μεγαλώσει μαζί του, έτσι. Ναι. Δεν είμαστε γενιά Ρόμπιν ή Ρόμπιν. Με τίποτα, έτσι, είπαμε. Με τίποτα. Αλλά είναι από αυτούς που αγγίζουν όλες τις ηλικίες. Τους take that, ας πούμε, τους πρόλαβες. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν τους πρόλαβα σαν ηλικία. Είναι που τη ρωτάς, την πατάει και το μαζεύει κατευθείαν ο Γκαργκαλατζίδης, κατάλαβες. Ναι, δεν τους, όχι βεβαίως, αλλά έχω έτσι εικόνα, ρε παιδί μου. Τους έχω δει στο YouTube. Μπράβο. Ένα παιδί από το χωριό δεν το ξέρεις. Ναι. Δεν άρεσε πάρα πολύ η τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Τι περιμέναν πιο, αυτό που είπες, το πιο R&B? Δεν ξέρω, αλλά έτσι, λίγο τα σχόλια που διάβασα δεν άρεσε ιδιαίτερος. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε. Και η επιλογή.
του τραγουδιστή, ναι, έτσι, του καλλιτέχνη. Το στήσιμο της γιορτής, για να πούμε την αλήθεια, ήταν λίγο kitsch. Γιατί στα χρώματα. Kitsch. Κοίταξε, μιλάμε για πολύ, Ρωσία, πολύ χρώμα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα κόκκινο, ξέρεις, μόσχα, κόκκινο, μπλε, αλλά είχε και τέτοιο. Κίτρινο και πράσινο και φούξ. Κοίτα, είναι μουντιάλ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν τα χρώματα, οι σημαίες, ναι, όλων των χωρών. Αναγκαστικά το θέαμα και το αποτέλεσμα θα είναι πολύχρωμο. Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η τελετή. Εντάξει, καλή ήταν. Δεν είμαι δυσαρεστημένη. Για να πούμε λίγο τις λεπτομέρειες πριν μπούμε στα γενικά. Θα ήθελα να είμαι εκείνη η ξανθιά. Ο ρόλος της οποίας... Με το παντελόνι. Όχι, με το κόκκινο φόρεμα. Ο ρόλος της οποίας ήταν να μπει μέσα στο γήπεδο, να δώσει ένα πλατή χαμόγελο, ναι, και να παραδώσει την μπάλα στο Ρονάλντο. Που κρατούσε την μπάλα όπως κρατάει ο Μουφάσα το Σίμπα στο Lion King. Ναι, ναι, ναι. Καμία σχέση με το άθλημα, έτσι. Δηλαδή, ρε κοπελιά, κρατάς την μπάλα που θα γίνει σέντρα του Μουντιάλ. Κράτα τη σαν να κρατάς μπάλα, όχι κάτι βρώμικο. Εντάξει, 3 χιλιόμετρα μακριά. Εντάξει, είσαι ψηλή, έχεις μακριά χέρια. Μας το τρίψε στη μούρη. Ψηλή αδύνατη ξανθιά. Ναι, μας το τρίψε στη μούρη. Όλες τώρα έχουμε να φάμε πολύ bullying οι γυναίκες με τις ρωσίδες. Η αλήθεια είναι ότι τα κοντινά στις ρωσίδες. Ρωσίδες. Έδιναν και έπαιρναν. Κολομβιανές και Ουρουγουανές και δεν ξέρω εγώ τι, τις Λατινοαμερικάνες. Χθες τις Ισπανίδες και τις Πορτογάλες. Πορτογαλίδες. Πορτογαλίδες. Ναι. Απλά οι Ρωσίδες, γιατί έχουν και ένα μύθο γύρω από το όνομά, ναι, τους. Okay. Θα μου πεις γούστα είναι αυτά, γιατί και οι Ισπανίδες. Ισπανές. Τι έχουμε πάθει σήμερα, Πορτογάλες, μάτι, Ισπανές. Μάτι. Ας μιλήσουμε λίγο σωστά ελληνικά. Λοιπόν, και οι Ισπανίδες. Ξέρεις γιατί δεν μπορούμε να πούμε σωστά τα φιλικά. Γιατί είναι αντρικό άθλημα. Όχι, δεν το. Δεν υιοθετώ. Άντρες βλέπουμε να παίζουν. Άσχετα που εμείς είμαστε τρελαμένες. Άρεσε πάρα πολύ χθες, ναι, ο προπονητής του Μαρόκο, έτσι. Δεν τρελάθηκα. Άρεσε πάρα πολύ. Σώπαινε. Ναι, σώπαινε βέβαια. Λοιπόν, παρένθεση αυτό και συνεχίζουμε, ναι, με την τελετή έναρξης. Πολλά τα κοντινά στις Ρωσίδες. Είναι και αυτός ο μύθος ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί. Ο Πούτιν που κάλεσε τις Ρωσίδες να μην συνευρεθούν με τους τουρίστες και μετά το μάζεψε πλέον στην επίσημη ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης ότι εννοούσα χωρίς προστασία να μην το κάνετε μόνο. Και έχουμε λίγο ξεσηκωθεί εκεί, χορεύουμε με Let Me Entertain You και όλα αυτά του Robin. Ο οποίος στην αρχή έχασε το playback, το κατάλαβες έτσι? Το έχασε. Για τα πρώτα 30-40 Όχι, δευτερόλεπτα. Ήταν από το σχολίαζα πόσο έχει τραβηχτεί και τέτοια. Ναι, 30-40 δευτερόλεπτα ήταν εκτός. Και γιατί κάνει αυτή τη χειρονομία στο τέλος, γιατί έτσι ήθελε να κλέψει λίγο. Γιατί είναι ο Ρόμπι. Γι' αυτό. Έτσι λίγο πριν φύγει. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ήμουν αυτός. Σε περίπτωση που αναρωτηθήκατε από το τράβηγμα, κοπέλα, ήμουν ο ίδιος ο Ρόμπι. Η κοπέλα που τραγουδούσε μαζί του ποια ήταν? Είναι μια λογικά της όπερας. Σοπράνο. Σοπράνο πρέπει να είναι, ναι. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της. Μάλιστα. Ωραία φωνή η κοπέλα. Ωραία και ωραίο remix κάνανε. Ωραίο ντουετάκι, αλλά όχι μουντιαλικό. Όχι μουντιαλικό, όχι. Δεν ήταν στο πνεύμα. Κοίτα, δεν μπορεί δηλαδή στο τελικό Champions League να μου έχεις Dua Lipa. Βόμβα. Πολύ καλύτερη. Ταιριάζει πιο πολύ στο ύφος. Δεν μπορεί σε προηγούμενες τελετές να έχουν τραγουδήσει η Τσένι, η Φερ Λόπες και η Σακύρα. Θέλεις αυτό το εκρηκτικό, πιο ρε παιδί. Πιο εκρηκτικό, μου. Μπράβο. Πιο Λάτιν, πιο... Ναι. Θα μου πεις, γίνεται στη Ρωσία. Πρέπει... Ναι, το καταλαβαίνω. Βάλτε να μετά. Χώστε να κάπου αλλού. Βάλτε να κρατάει την μπάλα. Είδαμε και τον Ρονάλντο με τον πιτσιρικά να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και εκεί που λες ότι θα δω Ρονάλντο να κλωτσάει πάλι την μπάλα, το Ρονάλντο τον, ναι, τον παλιό τον Ρονάλντο. Τον κανονικό. Τον αυθεντικό τον Ρονάλντο, έτσι. Ο Ιντουσιάρ 7. Έτσι ακριβώς. Αφήνει την μπάλα στον πιτσιρικά και κλωτσάει την μπάλα εκεί. Είδες και τον Ροντρίγκες. Πόσα κιλά πήρε, πόσο... Φούσκωσε, ντούκι. Εντάξει, είχαμε χρόνια να τον δούμε κι αυτόν. Περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια, οι άνθρωποι αλλάζουν. Και μετά βεβαίως βγαίνει να μιλήσει ο πρόεδρος των προέδρων. Ναι. Ο Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε και ένας φίλος, αυτός τώρα μπορεί να είπε ότι αν δεν προχωρήσει η Ρωσία. Πετάει και πέντε βομβαρδιστικά. Πετάει και πέντε βόμβες. Και δεν καταλαβαίνει κανείς και χειροκροτάμε. Και χειροκροτάμε. Έτσι. Το δε πλάνο της πρεμιέρας ήταν αυτό που κάθεται ο Ινφαντίνο στη μέση. Ναι. Έχει στα αριστερά του τον Πούτιν, δεξιά και στα τον πρίγκιπα. Δεξιά τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας. Και σε κάθε γκολ, παιδιά, της Ρωσίας, όλα τα λεφτά είναι το πλάνο που γίνεται εκεί στη Σουίτα, έτσι, γιατί είχαν, ναι, και τζαμαρία μπροστά τους. Ο δε Πούτιν
αδερφέ, συγγνώμη. Ναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο άλλο να λέει, όχι, παρακαλώ, εσεί είστε ανώτεροι. Ξέρω ότι σε εκείνη τη φωτογραφία μιλάμε για το 28% του παγκοσμίου πλούτου. Ναι. Πετρέλαιο και αέριο. Όπω είπε και εσύ, αέριο, πετρέλαιο, 5-0. Ναι. 5-0. Ναι. Αυτό ήταν. Έτσι. Το 28% του παγκόσμιου πλούτου ήταν εκεί. Φαντάζομαι θα τα βρουν αλλιώς. Σίγουρα. Εντάξει. Σίγουρα. Αδερφέ, στο πρώτο γκολ, πάρε τόσο τις 100% επί των κερδών. Θα σου στείλω δύο βαρέλια πετρέλαιο. Η τιμή τώρα του πετρελαίου μετά από αυτό που συνέβη στη Σαουδική Αραβία μπορεί να πάει και 2 ευρώ η βενζίνη τώρα. Έτσι, μην σας φάνει περίεργο. Το κάνω εικόνα στο μυαλό μου. Δεν χαλάνε, ρε φίλε, οι φιλίες. Για τα ποδόσφαιρα. Για τα ποδόσφαιρα. Για τα ποδόσφαιρα, του λέει ο Πούτιν. Δεν χαλάνε, ρε φίλες. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρήζει κριτική στο μάτς το πρώτο. Όχι, έτσι, εντάξει, τώρα... κλασική πρεμιέρα Μουντιάλ. Θυμόμαστε όλη την πρεμιέρα της Βραζιλίας πριν 4 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι και η δυναμικότητα των δύο ομάδων δεν χωράει πολλά. Ούτως ή άλλως η Ρωσία είναι και η οικοδέσποινα. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάπως θα προχωρήσει, κάπως θα περπατήσει. Δεν νοείται έτσι. Θα είναι μεγάλη έκπληξη διοργανώτρια να μην περάσει από τους ομίλους. Κοίταξε, έχουμε δει και διοργανώτρια να τρώει 7 γκολ όμως. Εκεί δεν έδειξαν σέβας. Οπότε. Κάνω άλλους συνεργούς τώρα, οπαδικού, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Με σεβασμό, μην το λες έτσι, μην τον πετάς έτσι. Ναι, επειδή έχουμε δει για από σεβασμό στην οικοδέσποινα, ναι, στη διοργανώτρια, θεωρώ ότι όμως η Ρωσία, γιατί είναι και η Ρωσία, κάπως θα περπατήσει, κάπως θα προχωρήσει μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον σίγουρα. Αν και όπως είπες και εσύ, ομάδα γυρασμένη, έτσι, ναι, μεγάλη ομάδα, αλλά τώρα απέναντι στην Σαουδική Αραβία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Με τις υπόλοιπες να δούμε, με Αίγυπτο και Ουραγουάι. Ουραγουάι. Αυτό λοιπόν. Κάτι άλλο κρατάς από την πρεμιέρα? Όχι, που σου έκανε εντύπωση. Νομίζω ότι το πλάνο ανάμεσα σε Πούτιν και στον Σαουδάραβα, τον, πώς το λένε τον κύριο αυτόν, τον εγγονό, γιατί είναι και πολύ αυτή. Είναι αυτός που θα πάρει τα σκύπτρα. Ήταν όλα τα λεφτά. Μόνο αυτά θες να πεις. Δεν σου έρχεται τίποτα άλλο να γκρινιάξεις. Να γκρινιάξω γιατί? Για τη φωνή τώρα και για το. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, περιμένουμε 4 χρόνια και λες δεν θα καταφέρει να με χαλάσει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Αρχίζει το Μουντιάλ. Αρχίζει το Μουντιάλ. Είσαι εκεί στο σφύριγμα, είναι που τρέχει στο σαλόνι δεξιά-αριστερά σε πανικό και λες ναι, άρχισε. Και συνειδητοποιείς μετά από λίγα λεπτά, γιατί στην τελετή έναξη δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Μήπως εκεί αντιλήφθηκες λάθος το playback του Ρόμπιν και τον κατηγορείς? Μπορεί. Αλλά μετά διορθώθηκε. Άρα αποκλείεται να ήταν αυτό. Μάλιστα. Μιλάμε για διαφορά, όχι στον ήχο του γηπέδου, μιλάμε για διαφορά στη μετάδοση του Ιωσήφ Νικολάου, να είναι καλά το παιδί, δεν είναι προσωπικό. Είναι ότι ακούς τη λέξη γκολ πριν μπει. Ή ότι το πιασε ή ότι έγινε φάουλ 1-2 δευτερόλεπτα πριν γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Είναι εκνευριστικό, ναι, αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να βλέπεις. Είναι σαν να βλέπεις μάτς σε μαγνητοσκόπηση. Ξέρεις ότι έχει γίνει. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να βλέπεις μάτς και να έρχεται η φωνή να έρχεται νωρίτερα. Δηλαδή να βλέπεις τη φάση να είναι σε εξέλιξη και να ξέρεις τι θα γίνει. Εδώ όταν είμαστε σε διακοπές και δεν έχουμε συνδρομητικό σε τηλεόραση και είμαστε με το συνδρομητικό από το κινητό και ακούμε ταυτόχρονα και ραδιόφωνο λίμπερο, κανονίζουμε και πατάμε παύση. Εγώ το κάνω, να ξέρεις, γιατί είμαι τρελή με αυτό το πράγμα. Πατάω παύση τόσο ώστε να βλέπω την εικόνα και να ακούω Σταύρο Κόλκα από τη μετάδοση ταυτόχρονα. Εγώ συνήθως δουλεύω εκείνες τις μέρες. Εσύ δουλεύεις εκείνες. Εντάξει. Εγώ σου λέω όταν είσαι σε διακοπές και θες να τα ακούσεις σωστά, πατάς παύση γιατί τα ακούς και τα δύο ιντερνετικά, να τα συντονίσεις. Δεν μπορεί τώρα να βλέπω ένα live γεγονός με καθυστέρηση στην εικόνα 2 δευτερόλεπτα. Πρέπει να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Έχουμε άλλους 60 αγώνες, σε λένε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μεγαλύτερη ξενέρα σε Μουντιάλ έχω φάει με την, πώς τη λέγανε, την Βελζεβούλα, τη Βουβουζέλα. Τη Βουβουζέλα, ήταν εκνευριστικό και εκείνο. Δηλαδή, γιατί στην πρεμιέρα τις πεταλούδες που ήταν σαν να έχουν θολώσει τα μάτια σου και έβλεπες αστεράκια, δεν το πρόσεξες? Στο? Στην πρεμιέρα, τώρα προχθές στη Ρωσία. Ναι. Είχαν πεταλούδες, τις οποίες τις ελευθερώσανε κάποια στιγμή. Οι πεταλούδες δεν έχουν νοημοσύνη και εγκέφαλο ότι σας θέλαμε, κυρία μου, 10 με 10 και 4 και μετά και φεύγεις, σας, ναι, πάτε στα καμαρίνια σας. Οι πεταλούδες έμειναν εκεί. Την ώρα που μιλούσε ο Πούτιν, ήταν γύρω του, ναι, και την ώρα του αγώνα. Τα βλέπαμε με την κάμερα. Τι τηλεόραση έχεις, μήπως δεν είναι HD? Όχι, όχι. HD, αλλά στο μάτι της πρεμιέρας είχαμε πολλά προβλήματα λόγω σήματος. Εντάξει, εγώ επειδή δεν είχα, γιατί στην Καλαμαριά έκανε 3 διαφορετικούς καιρούς. Στο ένα σημείο έριχνε χαλάζι, στο άλλο είχε πλημμύρα από το νερό
Και για κάποιο λόγο εκεί σε εμά, στην παραλία στην Αρετσού, ούτε σταγόνα. Όχι, οπότε δεν είχα θέματα. Όχι, όχι. Στην πρεμιέρα. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, χάσαμε πολλά σημαντικά κομμάτια τη πρεμιέρα λόγω του καιρού, γιατί έπιασε ένα χαλάζι και μια βροχή εδώ στο κέντρο. Ελένη, αν με έπιανε και τέτοια κατάρα. Με μετάδοση με πιο γρήγορο ήχο. Και δεν είχα και σήμα. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Όχι, ποδαρικό με τα αριστερό. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με τους χειρότερους ιόνους το Μουντιάλ, αλλά εντάξει, το βρήκαμε στην πορεία. Και τώρα που το φαινόμενο εντείνεται για Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, και με άλλα θα έχουμε προβλήματα. Και έχει εντοπιστεί άλλο ένα μικρό προβληματάκι χθες το μάτς της Ισπανίας με την Πορτογαλία. Τι άλλο εντόπισε. Γκρινιάριδες, ρε παιδιά, ξεκίνησε. Όχι γκρινιάριδες, πρόβλημα. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. Για γιατί όσοι έχουν συνδρομητικό, οπότε έχουν πρόβλημα με την κεραία από ΕΡΤ, που πέφτει το σήμα με τη βροχή. Ναι. Ανοίγουμε εκείνη την ώρα ΕΡΤ Web. Σωστά. Βλέπουμε το μάτσα από την ΕΡΤ, από το ίντερνετ. Δεν είναι το ίδιο να το βλέπεις. Εκεί στην οθόνη, έχει 20 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Το μέτρησα. Ναι. Ωραία. Εγώ χθες το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου της Αιγύπτου το είδα στο ίντερνετ. Χθες το βράδυ κάποιος στο Πορτογαλία-Ισπανία από το 70 και μετά τους έβγαλε μήνυμα στο ίντερνετ, στο ΕΡΤ Web, ότι το βίντεο αυτό υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα από τη FIFA. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Και δεν έδειξε το μάτς μέχρι τέλους. Όχι, από το 70 και μετά δεν είχε μετάδοση το ΕΡΤ Web. Περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε αρκετούς που βλέπουν τη μετάδοση από τα γραφεία, από το δρόμο που το βλέπουμε μέσω ΕΡΤ Web. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Λοιπόν, κάτι άλλο από την πρεμιέρα δεν νομίζω ότι όχι, κρατάμε. Αυτά, έτσι. Ότι δεν ήταν μάτς. Εντάξει, πήραμε μία γεύση. Παρόλα τα 5 γκολ, δεν ήταν ένα μάτς που χάρηκες που το είδες. Όχι, ούτως ή άλλως μάτς πρεμιέρας, οικοδέσποινα. Είναι παράδοση, θα πω εγώ. Κακή πρεμιέρα, καλό Μουντιάλ. Μακάρι. Ναι. Μακάρι. Και νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Η αλήθεια είναι. Πάμε στα χθεσινά. Χθεσινά. 3 η ώρα. Αίγυπτος Ουρουγουάι. Έμπαινε σε πολύ ωραίο mood. Παρόλο που δεν είχε γκολ. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για να το παρακολουθείς. Ναι, είχε ένα γκολ. Παρόλα αυτά ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Το έβλεπες. Ήξερες παίκτες και από τις δύο ομάδες. Είχε κίνηση, στημένα, δοκάρια. Να σου πω την αλήθεια, το περιμέναμε καλύτερο. Αλλά η Αίγυπτος ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένη. Ναι. Μπλόκαρε πάρα πολύ σωστά όλα τα ατού της Ουρουγουάης. Εκτός οποία... το που και χρόνο σου άρεσε. Εκτός. Είναι αυτό που λέγαμε. Είναι παίκτης ψυχολογίας. Άπαξ και δεν του κάτσει. Ξέρω πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι στην ίδια κατηγορία. Ναι. Άπαξ και δεν του κάτσει το μάτς από την αρχή, δύσκολα θα, δύσκολα θα του βγει στην πορεία. Δεν είναι παίκτης ο οποίος θα χάσει κάτι ή δεν θα ξεκινήσει καλά το μάτς και θα το αλλάξει στην πορεία. Ναι. Δηλαδή, ο Ρονάλντο δεν είναι τέτοιος. Μπορεί να γκρινιάζει, θα να κάνει να ράνει, αλλά μέχρι τέλους δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει. Ο Σουάρες είναι ο παίκτης ψυχολογίας. Και έβλεπες χθες μία Αίγυπτος η οποία στεκότανε πάρα πολύ καλά, έτσι, είχε και τον τερματοφύλακα σε πάρα πολύ καλή μέρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι όπως ξεκίνησε το μάτς, με τις συνεργασίες που έβγαζαν Καβάνι, Σουάρες, τα εξαιρετικός τέτα, Καβάνι, το εξαιρετικός. Δοκάρι. Αυτός είχε πάρα πολύ όρεξη. Ναι. Έβλεπες ότι προσπαθούσε να συνδυαστεί ωραία με τον Σουάρες, του τα χαλούσε ο Ουρουγουανός. Νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Σουάρες, ο Καβάνι θα μπορούσε να έχει σκοράρει χθες νωρίτερα. Νομίζω ότι θα έβαζε γκολ μόνος του. Όχι, και το σουτ που έκανε το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Μετά είχε το δοκάρι. Και αυτού δεν του κάτσαν πράγματα χθες. Το δεύτερο ημίχρονο η Ουρουγουάη άξιζε μεγαλύτερο σκορ. Δηλαδή, του Σουάρες βλέπει το πρώτο ημίχρονο που κάνει εκείνο το γυριστό και περνάει μπάλα στο εξεπαφή, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Που όλοι νομίζαμε γκολ. Και ο Σπίκερ, βέβαια. Για κανένα δίλεπτο. Και πανηγύρισε κιόλας. Για κανένα δίλεπτο νομίζω ότι είναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Στις ζωντανές μεταβέλσεις. Έχω πεταχτεί εγώ από τη θέση μου τέρμα πάνω γιατί νομίζω. Με την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στον τελικό, είχα πεταχτεί. Ναι. Που νόμιζα ότι είναι γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Κι εγώ! Είχα φύγει πάνω. Οπότε... είχα δακρύσει ήδη. Ήμουν σίγουρη ότι έχει μπει. Και μετά μαζεύει ξανά το δάκρυ, ξανακάθεσαι. Ξανά μέσα, rewind. Σκουπίζεις λίγο την καρέκλα. Παιδιά, δεν έγινε και κάτι, ναι. Ποια καρέκλα καθίσαμε καθόλου. Τέλος πάντων. Τι άλλο από το χθεσινό αυτό. Οπότε έρχεται εκεί στο 90, ρε παιδί μου. Κοίτα, μου λέγανε ότι δεν είναι δίκιο. Δηλαδή με το που μπαίνει το γκολ, λέω δίκιο. Όχι, τέτοιο πράγμα δεν θα πούμε. Λέω δίκιο, γιατί έχουν χάσει 2 τετατέτ, ένα δοκάρι. Πώς το είπες, φέτες. Έχασαν φέτε, τούφες. Όχι, μαλλιά. Έχασαν μαλλιά. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις γιατί το είπα το δίκιο, γιατί μαλώναμε. Εκεί που το βλέπαμε, μαλώναμε ότι εντάξει, κρίμα για την Αίγυπτος και δεν είναι δίκαιο να μπαίνει γκολ στο 90. Όχι, λέω ρε παιδιά, είναι απόλυτο δίκαιο. Ναι.
Δηλαδή... Κοίταξε να δεις. Δικαιοσύνη στην μπάλα δεν υπάρχει. Περίμενε λίγο. Αλλά βάσει εικόνας, ναι, έπρεπε η Ουρουγουάη να το πάρει το παιχνίδι. Εγώ σου λέω ότι η Αίγυπτος το διάβασε πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. Στεκότανε πάρα πολύ καλά. Αλλά αν το έπαιρνε, θα λέγαμε το κλέψε. Περίμενε είναι... λίγο. Πες μου λίγο τι έκανε. Όχι, τίποτα. Αφού δεν παίζανε τον τυμπιντάι μας. Τρεις πάσες του δώσαν όλες και όλες. Εκεί. Υπήρχε κάτι το υποτιμητικό στο βλέμμα του. Το έβλεπες κι εσύ. Ο Έλληνας ο φίλανθρος έχει δει. Έχει δει γιατί και έχει αναλύσει. Στο Μουντιάλ του 14 δεν θυμάσαι που λέγανε τώρα του είπε τι ήταν αυτό που έκανες γιατί διάβαζαν τα χείλη. Ο Έλληνας λοιπόν, ο φίλαθρος, ο παθός. Παίζανε τον Ουάρντα. Δεν τον παίζανε. Δεν τον παίζανε. Δεν τον παίζανε. Τι πάει να πει δεν τον παίζανε. Δεν τον παίζανε. Πες με εμείς οι 9 εσύ έξω γιατί βγάζω τον τερματοφύλακα. Δεν του δίνανε πολύ την μπάλα. Μπορούσανε παραπάνω. Μάλιστα. Εγώ σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ που έχω εκπρόσωπο στην Εθνική Αιγύπτου, ναι. Παρόλο που υπήρξε μόνο μία αναφορά σε ολόκληρο το παιχνίδι, όλα τα προσέχουμε. Εδώ με το Σωτήρι κάναμε κουσκούς πριν την εκπομπή. Ξεκινάει το μάτς Αίγυπτος Ουρουγουάη και στην πρώτη επαφή του Άρντα με την μπάλα λέει ο παίκτης, ο Άμρου Άρντα που έκανε μία εξαιρετική σεζόν με τον Ατρόμητο και ανήκει στον ΠΑΟΚ. Χαμήλωσε τη φωνή. Ο οποίος ανήκει στο ΠΑΟΚ. Και υποφέρεστε. Μετά έκανε αναφορά σε όλους τους παίκτες, όχι που έχουν περάσει τους Αιγύπτιους, που έχουν παίξει την Εθνική. Όχι, γι' αυτό λοιπόν Μέγα Χέντ. Όχι, όχι. Δεν έκανε αναφορά στους παίκτες που έχουν περάσει την Εθνική. Λέει ο σπίκερ, γιατί είστε άδικοι ναι. Και τον κατηγορείτε τον άνθρωπο άδικα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την Εθνική Αιγύπτου και άρχισε να παριθμεί τους παίκτες. Είπε τους παίκτες που έχουν παίξει στην Εθνική Αιγύπτου, όχι όλους τους Αιγύπτους που έχουν παίξει στον ΠΑΟΚ. Γιατί με ρώτησε ο Σωτήρης, ναι, γιατί ναι. Έλειπε ο Μέγκα Χέντ, ας πούμε. Και ο. Και ο Τάχα. Παιδιά, όχι. Ναι, είπε τους παίκτες που έχουν περάσει. Ναι, αυτό. Να σου πω κάτι. Είναι μάτς εθνικής τώρα. Ναι, 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 δεν θα κάνει ανάλυση των Αιγυπτίων. Καλά έκανε, καλά έκανε. Σοβαρά το λέω. Δεν Έλληνας οπαδοί, παιδιά, δεν υποφέρονται. Να σου πω κάτι όμως. Γιατί ο σπίκερ. Δεν είναι ιεροτελεστία γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες. Γιατί ο σπίκερ, λοιπόν. Γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες, τι εννοείς. Δεν είπε τέσσερις φορές ότι ο Ουάρντα ανήκει στον ΠΑΟΚ. Και το είπε μόλις μία. Λοιπόν. Ο Ουάρντα, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός, εγώ δεν θα πω ότι δεν τον έπαιζαν τα άλλα παιδάκια. Εντάξει. Ήτανε φιλότιμος. Ήτανε καλός. Δηλαδή, εκεί που κέρδισε το φάουλ, ήθελα να το εκτελέσει αυτός. Ναι. Αλλά δεν τον άφησαν. Εκεί μπορώ να δεχτώ ότι δεν τον έπαιξαν. Γιατί ήθελα να το κάνει ο Ουάρντα απευθείας. Ναι. Το έχει κάνει με τον Ατρόμητο φέτος. Πολλές φορές. Μπράβο. Έτσι. Και όταν έχει μια τέτοια σεζόν. Εντάξει, λογικά αυτά είναι κανονισμένα από τις προπονήσεις. Δεν είναι εκείνη την ώρα. Ναι, μόνο. Προφανώς. Δεν είναι Ανταρσία ή Ντεπάμα. Μπράβο. Η Αίγυπτος. Ανταρσία που γίνεται στην Ισπανία, ας πούμε τώρα. Θα τα πούμε μετά για την Ισπανία. Η Αίγυπτος, η οποία έχει και ένα Ραμαζάνι, έτσι. Δηλαδή, τελείωσε μια μέρα πριν την. Ναι, μια μέρα πριν. Αλλά διαβάζαμε στον τύπο και σε διάφορα δημοσιεύματα ότι ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ παρακαλούσε τους παίκτες του να φάνε και γενικώς να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο Ραμαζάνι, αλλά έχει να κάνει και με το Μουντιάλ. Ναι. Και οι παίκτες ήταν αφοσιωμένοι στο Ραμαζάνι. Είναι, σε αυτά. Οπότε δεν το να τελείωσε μία μέρα πριν το Ραμαζάνι που σημαίνει. Ποιος ήταν χθες που έκανε, που είχε αναγούλα, έκανε και με το, κατά τη διάρκεια του μάτς, παίκτη της Αιγύπτου. Κάποιος έκανε. Ναι, 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 ναι. Λόγω του ότι είναι σε πολύ σκληρή νηστεία. Και μετά. Νομίζω δεν πέφτουν με τα μούτρα για την αθλητές. Τρώνε μόνο το πρωινό. Επειδή δεν μπορούν να φάνε πολλά, ναι, τρώνε πριν την Ανατολή και μετά τη Δύση. Είναι, και είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που τρώνε. Να είσαι αθλητής, να έχεις μπροστά σου μουντιάλ που μπράβο. Πρέπει να τρώνε συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες ώρες, γενικώς να έχουν ένα τέτοιο. Για να στηριχθεί ο οργανισμός, έτσι. Δηλαδή, είναι και δύσκολο το έργο του προπονητή να πρέπει να διαχειριστεί αυτό το σύνολο το οποίο για εκείνους η θρησκεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό, έτσι. Δεν διανοούνται να μην το τηρήσουν. Εδώ είχαμε πρόβλημα, δεν θυμάσαι, με τον Πανιόνιο, με δύο παίκτες. Κάτι είχε γίνει το χειμώνα, που η εθνική τους, με τον Χατζησαφή και τον Ανσάρι Φάρτ, νομίζω, ποιοι ήτανε. Αυτοί είχαν πρόβλημα συμμετοχής. Πέρα από αυτό, πριν από αυτό, κάτι είχαν με το Ραμαζάνι. Ότι δεν θέλανε. Και εμείς είχαμε τέτοια προβλήματα, έτσι. Τον. Το Μαγντή. Ναι. Που είχε πρόβλημα. Ναι, παιδιά, είναι. Είναι πρόβλημα για τον αθλητή. Είναι πρόβλημα. Εντάξει, τώρα για τον άλλον που πιστεύει και ακολουθεί κατά γράμμα τη θρησκεία του, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά είναι δημιουργεί ότι πρόβλημα στον οργανισμό. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ότι όταν έχεις τέτοιες εξαντλητικούς ρυθμούς, πρέπει να στηρίξεις και τον οργανισμό σου με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία. Πήγε 11. Πήγε 11 και ένα μάτσε ανά ημίωρο θα πιάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε αλλιώς. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα.
και θα επιστρέψουμε με πολύ Μουντιάλ και κάποια στιγμή. Γιατί έχουμε και Πορτογαλία, Ισπανία. Θα μπούμε και στα δικά μας βεβαίως. Πριν βάλουμε στην παρέα μας άλλον έναν, να διαβάσουμε δύο μηνύματα που χρωστάμε. Καλημέρα, κορίτσια. Ο σπίκερ δεν ανέφερε τους παίκτες του ΠΑΟΚ που ήταν διεθνείς. Ανέφερε παίκτες του ΠΑΟΚ, απλά ξέχασε να αναφέρει κάποιους. Και ο Μέγκαχεντ έχει παίξει στην εθνική 5 μάτς, 1 γκολ. Και εγώ νομίζω ότι δεν το είχε προετοιμάσει. Απλά με αφορμή του ήρθανε κάποια ονόματα και τα είπε. Έτσι ακριβώς, του ό,τι θυμήθηκε εκείνη την ώρα, είπε ο άνθρωπος. Και ο Θωμάς, ο Σουάρες μου θυμίζει Κονσεϊσάο στους μορφασμούς του και στις αντιδράσεις του γενικότερα όταν δεν του βγαίνει ένα παιχνίδι. Έχει δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε όμως να βάλουμε στην παρέα μας έναν ακόμη για να συνεχίσουμε έτσι τη συζήτηση για το Μουντιάλ. Γιάννης Απουτζάκης από το SDNA. Αύριο θα βρίσκεται στη Ρωσία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Είμαστε καλά. Yeah. Σε ζηλεύουμε πάρα πολύ που σήμερα ετοιμάζεις πράγματα. Έτσι, ετοιμάζεις βαλίτσες για να βρεθείς αύριο εκεί. Αύριο, ναι, αύριο στη Μόσχα. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, όταν υπάρχει μπροστά ένα Μουντιάλ, ένα παγκόσμιο κύπελλο, μια τέτοια εμπειρία, σίγουρα υπάρχει και μια ανυπομονησία, η αλήθεια είναι. Οπότε, εντάξει, προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Γιάννη, είναι το πρώτο Μουντιάλ που θα πας? Ναι, είναι το πρώτο Μουντιάλ. Τι είναι το πρώτο Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι πως ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ και στο Μουντιάλ της Βραζιλίας σε 4 χρόνια. Γιατί σίγουρα ένα Μουντιάλ και μάλιστα στη Βραζιλία θα είχε άλλη έκλη, ήταν και η εθνική ομάδα. Αλλά εντάξει, λίγο πιο δύσκολο εκεί, έτσι. Λίγο πιο σίγουρα. Δύσκολο να βρεθείς εκεί. Σίγουρα, αν και δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι εύκολο αυτό το Μουντιάλ. Είναι πολύ ιδιαίτερο από άποψη της χώρας που το διοργανώνει. Δηλαδή, επειδή οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Ακριβώς, είναι τεράστιες οι αποστάσεις και αυτό δημιουργεί αρκετά θέματα. Και σίγουρα, αν σκεφτεί κανείς ότι η μικρότερη απόσταση που ανάμεσα σε δύο χώρες, σε δύο πόλεις, με συγχωρείτε, που υπάρχει είναι περίπου 8 ώρες, καταλαβαίνει κανείς ότι. Πρέπει να επιλέξει παιχνίδια. Θα δω αυτό, ναι, θα αφήσω, ναι, εκείνο. Ναι. Παιδιά, είναι δύο ήπειροι, δεν είναι μία. Ακριβώς. Ευρώπη, ακριβώς, και Ασία διεξάγεται ουσιαστικά. Η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στις δύο πόλεις που διοργανώνουν το Μουντιάλ, το Εκατερίνμπουργκ και το Κάλινγκραντ, είναι με το αεροπλάνο περίπου 4 ώρες. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει πολλά. Ξέρεις από τώρα σε ποια παιχνίδια θα είσαι? Ναι, υπάρχει ένα χρονόγραμμα, ένα πρόγραμμα. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο ξεκινάει από αύριο το απόγευμα. Είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία κόντρα στο Μεξικό. Ωραίο παιχνίδι θα δεις. Στο Λουζνίκι της Μόσχας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ανάλογα και με το. Υπάρχει ένα πλάνο, ωστόσο θα δούμε ανάλογα και με το που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πορεία. Οι ομάδες φωτιά, ας πούμε, είναι μέσα στις ομάδες που λογικά θα παρακολουθήσεις? Η αλήθεια είναι πως όταν ξεκίνησα να σχεδιάζω αυτό το πλάνο, σκέφτηκα ότι εντάξει, δεν μπορεί να πας σε ένα Μουντιάλ και να μην δεις στη Βραζιλία. Ναι. Οπότε, και γι' αυτό σε ζηλεύουμε διπλά, ναι. Οπότε υπάρχει και η Βραζιλία στο πλάνο. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν έχω πουθενά την Αργεντινή. Ήταν όμως αδύνατον. Οπότε αναγκαστικά περιοριζόμαστε στη Βραζιλία. Ισπανία? Όχι, δεν έχω την Ισπανία. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι η ομάδα που παίζει σε λίγη ώρα από τώρα. Σε δύο περίπου ώρες. Γαλλία. Η Γαλλία, την οποία εγώ προσωπικά πιστεύω και πάρα πολύ σε αυτό το τουρνουά. Δηλαδή, πρώτη έχει μια καταπληκτική φουρνιά παίκτων. Και έχει, νομίζω, φοβερή ισορροπία σε όλες τις γραμμές. Αυτό θα έλεγα πως είναι το πιο χαρακτηριστικό της, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες ποιοτικές, αλλά θα έλεγε κανείς για παράδειγμα ότι η Αργεντινή είναι πάρα πολύ ποιοτική από την μέση και μπροστά. Ωστόσο, σίγουρα δεν ισχύει το ίδιο στην άμυνά της. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει έναν φοβερό συνδυασμό τόσο στην αμυντική γραμμή όσο και στη μεσοεπιθετική της. Αν σου ζητήσουμε μία ομάδα να ξεχωρίσεις, την οποία βλέπεις για τελικό, θα ήταν η Γαλλία? Είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι πολύ αρχή ακόμη του Μουντιάλ. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχουμε δει ακόμα καν όλες τις ομάδες έστω μία φορά. Ωστόσο, υπάρχει μία ιδιαιτερότητα και αυτή είναι ότι η Γαλλία στα διαστημάτα βγαίνει από την πλευρά που είναι και η Βραζιλία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι η Γαλλία θα πάει στον τελικό. Αλλά παρόλα αυτά θα έλεγα ότι δίνω πάρα πολλές πιθανότητες για έναν ημιτελικό της Βραζιλίας με τη Γαλλία. Ημιτελικό.
Έναν ημιτελικό, ναι. Διότι είναι στην ίδια πλευρά των διασταυρωμάτων οι δύο αυτές ομάδες. Εγώ θα ήθελα έναν τελικό. Άλλη... Δυστυχώς όμως. Είναι στην ίδια πλευρά, ναι, δεν πρόκειται. Δεν βγαίνει. Από την άλλη πλευρά θα έλεγα ότι η Γερμανία με την Αργεντινή έχουν προβάδισμα. Διότι για έναν δεύτερο ημιτελικό που βρίσκονται δηλαδή ουσιαστικά. Επειδή πάντοτε χωρίζονται οι ομάδες με βάση το πώς βγαίνει ταμπλό. Από την κλήρωση, ναι. Ακριβώς στο ταμπλό. Νομίζω ότι από την άλλη πλευρά έχουν ένα προβάδισμα η Γερμανία και η Αργεντινή. Είσαι και εσύ στους θειασότες της άποψης ότι η Αγγλία θα καταφέρει να αποκλειστεί και φέτος. Ενώ έχει εύκολες διασταυρώσεις μέχρι τα ημιτελικά. Έχει, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν. Θα κάνει το θαύμα της. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι ένα σκαλί ανώτερες από την Αγγλία. Μπράβο Γιάννη, φίλος μας. Το Βέλγιο τι σου λέει, γιατί κάθε φορά λέμε για το Βέλγιο, ομάδα με ταλέντο, μονάδες, αλλά δεν σου βγάζει την εικόνα ομάδας, συνόλου, γκρουπ. Μπορεί να διαψευστώ, ωστόσο δεν το πιστεύω. Το Βέλγιο, θεωρώ ότι το ταβάνι του είναι χαμηλά και είναι χαμηλά διότι ναι μεν είναι παίκτες με ταλέντο, ωστόσο σε ένα τέτοιο τουρνουά μετράνε και άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι το Βέλγιο δεν έχει τα φόντα για να φτάσει πολύ ψηλά. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει ως ενδεχόμενο, ωστόσο θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι η φανέλα μετράει. Και το Βέλγιο έχει αποδείξει ότι όταν τα πράγματα γίνονται πιο... όταν η διοργάνωση προχωράει, εκεί δεν τα καταφέρνει. Νομίζω αυτό έχει φανεί και στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Όπου είχε την και εκεί περιμέναμε να κάνει την έκπληξη. Ναι, και είχε την ευκαιρία να πάει και αρκετά ψηλότερα. Και δεν το έκανε. Πάντως και το άστρο μετράει, παιδιά, και αυτό το είδαμε χθες με Φερνάντο Σάντος. Γι' αυτόν τον άνθρωπο. Οι πρωταθλητές είναι εδώ. Τα έχουμε πει πολλάκις. Θα σε πάω λίγο, Γιάννη, σε αυτά που έχουμε δει στο χθεσινό, ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Δεν ξέρω πώς τους είδες εσύ. Εμείς πορευόμαστε κλασικά με τον δάσκαλο, έτσι τον αποκαλούμε, τον Φερνάντο Σάντος. Δεν χανόταν το παιχνίδι. Ήμουνα χθες με παρέα, συγγνώμη, και έπαιξε επόμενο γκολ, έτσι μετά τον γκολ το 2-3. Το 2-3. Ισπανία. Τι λέτε, ρε παιδιά. Και λέω, ρε παιδιά, δεν ξέρετε καθόλου από Φερνάντο Σάντος. Είναι δυνατόν. Προσωπικά πιστεύω ότι... αν καθόμασταν να βγάλουμε τους 3-4 καλύτερους προπονητές αυτού του τουρνουά, ο Φερνάντο Σάντος θα ήταν σίγουρα μέσα σε αυτούς. Είναι ένας προπονητής top επίπεδου, απλά στην Ελλάδα έχουμε μάθει λίγο να τα ισοπεδώνουμε όλα. Πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους προπονητές που θεωρούνται ως οι κορυφαίοι αυτή τη στιγμή στο πλανήτη και έχουν να κάνουν με εθνικές ομάδες. Νομίζω αυτό φαίνεται από πολλά πράγματα. Δηλαδή ακόμα και αυτό που κατάφερε να κάνει πριν από 2 χρόνια στη Γαλλία, να πάρει το τουρνουά, να πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με μια ομάδα η οποία, ναι, okay, έχει τον πληρέστερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ωστόσο κατά τα άλλα δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι στο επίπεδο των ομάδων που βρίσκονται στην πρώτη σκάλα. Άρα είναι ομάδα προπονητή περισσότερο, πέρα από το star που έχουν. Ναι, αλλά έχει και έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Τα πάντα, ρε παιδιά, ναι. Δηλαδή, στις λεπτομέρειες που παίζεται ένα παιχνίδι, μπορεί να τις κερδίσει. Είναι ευλογία για μια ομάδα να έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη σύνθεσή της. Διότι αυτός ο παίκτης πραγματικά μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Ωστόσο, θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η Πορτογαλία είναι ομάδα του προπονητή της και αυτό έχει φανεί. Φάνηκε νομίζω και στην προκριματική σειρά. Διότι σε έναν μαραθώνιο που κρατάει 2 χρόνια, όπως είναι τα προκριματικά, εκεί θα έλεγα ότι μετράει ακόμα περισσότερο ο ρόλος του προπονητή. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε αρκετά. Γιατί έχουμε και από την αντίθετη περίπτωση όλο αυτό που έγινε με την Εθνική Ισπανία και τον προπονητή εκεί, και τη Ρεάλ. Εκεί ήθελα να πάω. Δηλαδή, 2 μέρες πριν το Μουντιάλ γίνεται όλο αυτό που γίνεται με την Ισπανία και με την αλλαγή προπονητή. Αλλά δεν επηρεάστηκαν όπως φάνηκε. Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι. Και αυτοί είναι στον αυτόματο. Έχουν τόσο στάρι, τόση ποιότητα, τόση εμπειρία σαν ομάδα, που φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν να κάνουν, γιατί εγώ δεν τους βλέπω να το σηκώνουν, το λέω, αν είχαν και προπονητή που τους δουλεύει καιρό. Εγώ το πιστεύω. Θα έλεγα ότι
θα έλεγα ότι για να το σηκώσουν ήταν δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Έχουν κάποιες αδυναμίες και νομίζω ότι αυτές θα βγουν όταν τα πράγματα φτάσουν σε πιο προχωρημένο στάδιο μέσα στο τουρνουά. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανείς να πει ότι η ιστορία που έγινε με τον προπονητή τους θα τους στερήσει το να φτάσουν μέχρι τους 8 ή μέχρι τα ημιτελικά. Mm. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα σίγουρα, η οποία όσο και να πει κανείς ότι σίγουρα δεν είναι το καλύτερο πράγμα να αλλάξει προπονητή, 2 μέρες πριν αρχίσει η διοργάνωση. Αλλά δεν είναι αυτό ικανό μια ομάδα όπως η Ισπανία με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχει μέσα να επηρεαστεί. Να επηρεαστεί και να πει κανείς ότι θα αποκλειστεί από τον όμιλο ή κάτι έτσι. Γιατί και αυτά ακούστηκαν, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα ούτε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, ωστόσο φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι. Κοίτα, και άμα προχωρήσει κιόλας σε Ισπανία, το κάνεις και για γούρι τα επόμενα χρόνια να αλλάζει προπονητή. 2 μέρες πριν. Και αρχίζουν και το δοκιμάζουν διάφορες ομάδες. Σου λέει αυτό έκανε η Ισπανία και πέτυχε. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί. Κοίτα, για... μπορούμε να το κάνουμε αυτό και στην Ελλάδα που το έχουμε και συνήθει. Οπότε πριν από 2 μέρες πριν από ένα χτίσιμο παιχνίδι, να αλλάζουμε προπονητή. Να σου πω κάτι, μπορεί να αλλάζει το γούρι, δεν ξέρεις ποτέ. Άμα λειτουργήσεις στην Ισπανία που είναι ένα στοίχημα και θα το παρακολουθούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ να ανοίξω μία παρένθεση, γιατί έβλεπα την παρουσίαση του Λοπετέγκη από την Ρεάλ και λες ρε παιδί μου, τι σου είναι το ποδόσφαιρο. Και μιλάει ο άνθρωπος, εννοείται πάρα πολύ συγκινημένος, και λέει χθες, δηλαδή την ημέρα που σταμάτησε από την Εθνική Ισπανία, ήταν η χειρότερη ημέρα της ζωής μου και μπορώ να τη συγκρίνω μόνο με την ημέρα που πέθανε η μητέρα μου, αλλά σήμερα είναι η καλύτερη ημέρα της ζωής μου, γιατί ενώ. Παρουσιαζόταν αυτά τα κρέα συναισθήματα μόνο στην μπάλα. Ακριβώς. Από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή το συναισθηματικό που βίωσε αυτός ο άνθρωπος μέσα σε ένα 24ωρο. Ότι λίγο πριν το Μουντιάλ, λίγο πριν βρεθεί στη Ρωσία, επειδή τον ανακοινώνει η Ρεάλ, τον πάβουν από τα καθήκοντά του στην Εθνική. Όλη την ομάδα που είχε δουλέψει, όλη τη δουλειά που είχε κάνει με φόντο τη Ρωσία την αφήνει σε άλλα χέρια. Επιστρέφει στην Ισπανία για να αναλάβει, εντάξει, όχι οποιαδήποτε ομάδα. Πώς θα το γράφατε οι δημοσιογράφοι, από την κόλαση στον παράδεισο. Από την κόλαση. Να, είναι αυτές οι ιστορίες του ποδοσφαίρου όμως που τις αγαπάς. Δεν γίνεται να μην τις αγαπάς. Ναι. Και σκεφτείτε κιόλας το τι σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο το ότι αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή τη Ρεάλ. Αναλαμβάνει μια ομάδα η οποία έχει πάρει 3 σερί Champions League. Αναλαμβάνει μια ομάδα η οποία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να πάει καλύτερα από ό,τι έχει πάει ως τώρα τις 2 τελευταίες. Για μένα με την πλάτη στον τοίχο είναι, με το καλημέρα, έτσι. Και στη θέση ενός ανθρώπου έμβλημα. Ακριβώς. Και αν μη τι άλλο, πάει να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε στην κορυφή, έφτασε στο απόγειο. Δηλαδή έκανε κάτι το οποίο πιθανώς να μην το ξαναδούμε και ποτέ. Εγώ να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν κατάλαβα τώρα, μιας και πιάσαμε τον Λοπετέγκη. Τι το τόσο κακό είχε η ανακοίνωση της Ρεάλ ότι μετά το Μουντιάλ αναλαμβάνει την ομάδα και χρειάστηκε να φτάσουμε στην απόλυση του, γιατί η απόλυση ήταν στην ουσία έτσι, από την Εθνική. Δηλαδή, είναι η κόντρα που έχει η Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Όχι, ποιο ήταν το μεμπτό όταν αυτός ο άνθρωπος, μισό λεπτάκι, έχει κερδίσει το στοίχημα στα ποδητήρια, έτσι. Γιατί είδαμε μετά τις αντιδράσεις των παικτών και του Ράμους και των υπολείπων. Το σενάριο να σχετίζεται όλη αυτή η ιστορία με την Μπαρτσελόνα το θεωρώ απίθανο, διότι εντάξει, η Εθνική Ισπανία ποτέ δεν ήταν μια. Δεν είναι η εθνική ομάδα που έχει. Τις κλίκες. Μεγάλες σχέσεις. Με την Μπαρσελόνα, αντιθέτως, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πάντοτε παραδοσιακά είχε παίκτες πολλούς από τη Ρεάλ και οι σχέσεις ήταν πολύ καλές. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Το μόνο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας ένιωσαν προδομένοι και γι' αυτό το λόγο ίσως να έφταιγε και το timing. Εγώ αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, όσο προσπάθησα να το σκεφτώ, είναι για ποιο λόγο η ανακοίνωση είχε αυτό το timing. Δηλαδή, θα μπορούσαν κάλλιστα. Η ανακοίνωση της Ρεάλ, εννοείς. Η ανακοίνωση της Ρεάλ, ναι. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τελειώσει το. Να περιμένουν 20 μέρες, να τελειώσει η Ισπανία τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ και εν συνεχεία να τον ανακοινώσουν. Για μένα δεν ήταν κάτι κακό το να τον ανακοινώσει πριν το Μουντιάλ, ότι ξέρετε κάτι, αυτός ο άνθρωπος, όταν και εφόσον ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του με την Εθνική, έρχεται σε εμάς για να αναλάβει. Δεν θεωρώ ότι έχει κάτι το μεμπτό σαν υπόθεση. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι ο Φερνάντο Σάντος, λέμε ρε παιδί μου,
όταν ολοκληρώσει το Μουντιάλ, θα πάει σε κάποια ομάδα. Έχει κάτι το κακό. Κοίταξε να δεις, αν η ανακοίνωση αυτή βγει και πει ότι μετά από το Μουντιάλ ο Φερνάντο Σάντος πάει σε μια ομάδα με δύο κεφάλια, κανένα πρόβλημα. Αν πεις οποιαδήποτε άλλη, εγώ γιατί. Φερνάντο... Μη λες τέτοια και δημιουργούνται σενάρια για τον Λουτσέσκου. Μη λες τέτοια. Καλά, προφανώς κάνουμε πλάκα. Εντάξει, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Εγώ κρατάω την συνέντευξή του για το τι σου ξημερώνει στο ποδόσφαιρο. Ότι από τη μία μέρα είσαι Θεός και από την άλλη δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι είναι το μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να δημιουργήσει τέτοια συναισθήματα. Γιάννη, το σχολιάζαμε και χθες, για να σε πάω σε άλλο θέμα. Πολλά άδεια καρεκλάκια χθες στο Αίγυπτος Ουρουγουάη. Γιατί? Στα πέταλα ήταν γεμάτο, παιδιά. Στο κεντρικό που έβλεπε στην τηλεόραση ήταν πολλά άδεια καθίσματα. Και κάπου διάβασα ότι ξεκίνησε η FIFA έρευνα για το γεγονός ότι είχε άδεια καρεκλάκια. Κάπου το είδα, ναι. Θα επιστρέψω σε αυτό που είπαμε και στην αρχή. Ότι είναι αλλαγές οι αποστάσεις και αν δει πού έγινε το παιχνίδι της Αιγύπτου με την Ουρουγουάη, καταλαβαίνει κανείς ότι οι διοργανωτές μπορούσαν να στοχεύσουν κυρίως στο να παρακολουθήσουν το παιχνίδι οι ντόπιοι. Διότι δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο ούτε για τους Αιγύπτιους ούτε για τους Ουρουγουανούς να βρεθούν εκεί πέρα. Οπότε δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης, νομίζω, για τη διοργάνωση, για το υπόλοιπο της διοργάνωσης, κάποια παιχνίδια σε τόσο απομακρυσμένες πόλεις. Απλά θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα παιχνίδια, και συγγνώμη σε διακόπτω, λέω το Αίγυπτος-Ουρουγουάη, δεν χρειάζεται να υποστηρίζεις να είσαι από Αίγυπτο ή Ουρουγουάη για να δώσεις. Θα το παρακολουθείς ούτως ή άλλως. Δηλαδή, να έχεις πάει... Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και αυτό είναι αυτό ακριβώς που σου είπα και εγώ, ότι οι διοργανωτές αυτό στοιχεύανε από την αρχή. Σε κάποιες τέτοιες πόλεις στοχεύανε στο να τους δώσουν την ευκαιρία να δουν κάποια παιχνίδια ψηλού επίπεδου ενός τόσο μεγάλου τουρνουά. Ωστόσο, ας λάβουμε υπόψη μας και το ότι για κάποιους κατοίκους αυτών των περιοχών το κόστος το να δουν ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να ήταν απαγορευτικό. Σκεφτείτε ότι η FIFA έδωσε διαφορετικές τιμές για όσους αγόραζαν εισιτήρια και ήταν κάτοικοι Ρωσίας και διαφορετικές για όλους τους υπόλοιπους. Να φανταστώ φθηνότερες τιμές για τους κατοίκους, έτσι. Ναι, αλλά και πάλι. Θέλω να πω ότι και πάλι ενδεχομένως το κόστος να ήταν μεγάλο. Να σε ρωτήσω. Παιδιά, διάβασα και το άλλο, ότι η αεροπορική εταιρεία της Ρωσίας για τους κατοίκους Ρωσίας που θα μετακινηθούν για τις ανάγκες του Μουντιάλ ανάμεσα στις πόλεις έβγαλε εισιτήρια με ονομαστική αξία 1 ευρώ. Για να στηρίξει τις διαφορετικές πόλεις πέραν των 3-4 μεγάλων. Και αυτό είναι καλό. Δεν είχα τη δυνατότητα να βγάλω ρωσικό διαβατήριο. Είδες, Γιάννη, την πάτησες. Ορίστε, με ένα ευρώ θα πήγαινες από τη μια πόλη στην άλλη. Γιάννη, στην Αγγλία ποια ομάδα υποστηρίζεις? Arsenal. Συμβαίνουν και αυτά. Arsenal. Συμβαίνουν εντάξει, και αυτά. Δεν είσαι Man U, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για τον Τεχέα μετά το χθεσινό. Θέλω να ακούσω την άποψη και του Μουρίνιο. Εντάξει, για μένα ο Τεχέα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Εντάξει, μια άτυχη βραδιά μπορεί να έχουν όλοι. Κακή βραδιά. Κακή στιγμή δεν ήταν άτυχη βραδιά, ήταν κακή στιγμή. Κοίταξε να δεις. Το φάουλ του Ρονάλντο το απευθείας πάνω δεξιά δεν πιανότανε με τίποτα. Αυτό δεν πιανότανε με τίποτα. Με τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι... θα έλεγα λάθος στο τείχος. Δεν έχει την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση για να βοηθήσει το τείχος. Είναι και το Ρονάλντο. Και αν πούμε ότι το πώς θα στηθεί το τείχος είναι θέμα του τερματοφύλακα, τότε ναι, εκεί μπορεί να έχει κάποια ευθύνη, αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα που πηγαίνει μπάλα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Μου άρεσε πάρα πολύ και η δήλωσή του στο τέλος, ότι okay, ήταν μια κακή στιγμή, δεν σκότωσα και κανέναν. Έτσι, γιατί ξεκίνησε. Μην ακουμπάτε τους τερματοφύλακες, παιδιά. Μια τον Κάριους, μια τον Τεχέα. Βλέπεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η θέση, πόσο μοναχική. Δηλαδή δέχεις όλα τα πειρά μόνος σου. Βέβαια. Είναι αυτή η θέση του τερματοφύλακα, νομίζω ότι. Καταρχάς είναι η μόνη θέση στην οποία το οτιδήποτε μετράει. Μπορεί να φανεί τόσο έντονα. Σε καμία άλλη θέση δεν μπορεί κάποιο λάθος να είναι τόσο αισθητό. Ναι, το δευτερόλεπτο που χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου μπορεί να κοστίσει, σαφώς. Λοιπόν, και ακριβώς και για τον Κάριους ακόμα που ακούστηκαν και γράφτηκαν τόσα πολλά. Ήταν ουσιαστικά σαν να σβήστηκε όλη η χρονιά που είχε κάνει. Είχε κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Ναι.
Πριν σε αποδεσμεύσουμε. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, γιατί θα τα λέμε από αύριο που θα είσαι εκεί και θα μας δίνεις κλίμα και παλμό από τη Ρωσία. Γιάννη, ρεπορτάζ για όλα θέλουμε, έτσι. Από το φαγητό, τις Ρωσίδες, όλα. Χαρτί και καλαμάρι. Θα κρατάς σημειώσεις. Λοιπόν, βεβαίως. Θέλω μία τελευταία ερώτηση. Ειδικά, κυρίως για τις Ρωσίδες θα είναι πολύ. Μισά ώρα λοιπόν αφιέρωμα για τις Ρωσίδες θα έχουμε κάθε φορά. Μία τελευταία ερώτηση για τη στιγμή που κρατάς μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ. Έτσι την πιο δυνατή στιγμή. Μπορεί να είναι ένα γκολ, μπορεί να είναι ένα πλάνο στην κερκίδα, μπορεί οτιδήποτε. Θα κρατήσω απλά το σήμα του Ρονάλντο ότι εγώ εδώ θα είμαι μέχρι το τέλος. Εγώ, παιδιά, κρατάω, πριν να αποχαιρετήσουμε, τον προπονητή της Ουρουγουάης, ναι, ο οποίος είχε ένα μπαστούνάκι, ναι, και δεν μπορεί να πανηγυρίσει στο 90 το γκολ. Έχει σηκωθεί όρθιος και μετά τον δείχνει η τηλεόραση να παίρνει τον μπαστούνάκι του για να βγει λίγο προς τα έξω, να πάρει έτσι περισσότερο κλίμα από τους οπαδούς της ομάδας, από το γήπεδο γενικότερα. Ελένη, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά παρόλα αυτά λυπάμαι, είμαι ένας θαυμαστής του Κριστιανού Ρονάλντο, όπως και θα το κάνουμε. Όλοι μας. Οπότε όλοι γι' αυτό δικαιολογούμε. Αλλά το Ρονάλντο είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει κάνει hat-trick στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ρονάλντο. Ναι, ever. Με το χθεσινό hat-trick. Τα ρεκόρ νομίζω που έχει σπάσει. Είναι τόσο πολλά. Είναι το ένα μετά το άλλο. Είναι το ένα μετά το άλλο, ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη, να σου ευχηθούμε καλό ταξίδι. Έγινε. Αύριο στην Ρωσία. Όλα να πάνε καλά. Να το απολαύσεις. Να ξέρεις ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που σε ακούει τώρα και ζηλεύει και ανάμεσα σε αυτούς είμαστε και εμείς που θα βρίσκεσαι εκεί, στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αλλά εδώ θα είμαστε να μας μεταφέρεις και εμάς έτσι νοερά τουλάχιστον στα γήπεδα που θα βρίσκεσαι και εσύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λέμε. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Σαμπουτζάκης από το SDNA. Θα βρίσκεται από αύριο στο Μουντιάλ. Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα ξεκινήσουμε κουμπαρά. Κουμπαρά και θα βάζουμε. Οι δυο μας εδώ πέρα θα κάνουμε ένα κουμπαρά και θα βάζουμε ό,τι μπορούμε, το κατητής μας. Για 4 χρόνια. Για 4 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό το Έχουμε πράγμα. Έχουμε ξεφύγει όμως και ο Σωτήρης μας κάνει νόημα. Πάμε να συζητήσουμε μετά το κουμπαρά έξω. Και ακούς τον μπατζουρισμό που γίνεται από κάτω, έτσι. Άμα το δεις, είναι ένα παιδάκι γύρω στα 18, Γκουστάβο Λίμα, Βραζιλιάνος. Τι θα ήταν με τέτοιο όνομα. Από κάτω έχει λαοθάλασσα, όχι γιατί είναι κάποιο τόπο όνομα απλά. Είναι γιατί είναι τόσο πολύ στη Βραζιλία που ό,τι και να παίζει στην αυλή είναι πάντα γεμάτη. Όπως τον άλλον, πώς ήταν το άλλο τραγούδι που είχαμε πάθει πανικό πριν από αυτό. Άισε του Πέγκο. Βάλε και ένα Άισε του Πέγκο. Άμα το βρεις. Λοιπόν, αν ήθελα να μάθω μία λατινογενή γλώσσα, είναι τα βραζιλιάνικα πάνω από τα ισπανικά. Τα ισπανικά βγάζουν έτσι πιο elegant, πιο ερωτισμό κτλ. Αλλά είναι, τα βραζιλιάνικα έχουν αυτή την τρέλα. Ό,τι σε ξεσηκώνουν. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια. Δηλαδή, μέρα. Κάθεσαι στον καναπέ και σηκώνεσαι μια και καλή 11 το βράδυ. Λοιπόν, σας θέλω προετοιμασμένους. Έχουμε κοντά μας αναψυκτικά μπύρες. Μία μπύρα στην κατάψυξη, τη βάζουμε 2 ώρες πριν ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι. Διατάσεις και τα Μπράβο. Σχετικά στο ενδιάμεσο. Κατάλογη delivery δεξιά για να μην ψάχνουμε και χάνουμε χρόνο. Κινητά φορτιστές λάπτοπ κοντά για να τουιτάρουμε. Αυτό είναι. Και χορευτικό. Δυνάμωση. Είναι πιο τζερτζελιάρικο, πιο και χορευτικό. Να μην σε ξεσηκώνει αυτό το τραγούδι έτσι να χορεύει. Και σου βγάζει ότι είναι ποδοσφαιρικό τραγούδι, ναι, έτσι. Βραζιλία, γι' αυτό. Νομίζω ότι το είχαν κάνει μόδα στην Ελλάδα ποδοσφαιριστές. 2012. 12-13 πρέπει να ήταν. Το είχαν κάνει. Και καρναβάλια τότε είχαν. Λατίνη, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Μόδα το συγκεκριμένο τραγούδι και το ακούσαμε εδώ πάρα πολύ στην Ελλάδα και το ακούμε ακόμη και σήμερα γιατί μας αρέσει και μας φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Πάμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα όμως, τι θα δούμε και τι θα δείτε σήμερα. Όλα είναι στην Ερτένα. Μία η ώρα ξεκινάμε. Μία, δηλαδή τελειώνει μπουγάτσα με hangover. Σφαίρα. Αυτό το λες και με καφέ, έτσι. Το ναι. Βλέπεις και με καφέ. Ναι. Έτσι. Δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι και Κορέα που ήταν όλα τα μάτς 10 ώρα το πρωί. Πλάκα κάνεις. Αλλά πρέπει να χωρέσουν, οπότε κάποια μάτς θα ξεκινάνε και 1 η ώρα. Γαλλία-Αυστραλία. Η παρέα του Αντουάν Γκριεζμάν. Αυτό το αγόρι, το ρομαντικό αγόρι, έτσι, το οποίο επέλεξε να μείνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Μας αρέσουν πάρα πολύ τέτοιες κινήσεις, τέτοιες αποφάσεις. Ήταν μια δύσκολη όπως φάνηκε για εκείνον, αλλά τελικά
επέλεξε να μείνει στην Ατλέτικο παρά τις σιρήνες, σιρήνες από Μπαρτσελώνα και ούτω καθεξής. Και καλά έκανε που πήρε την απόφαση πριν από την πρεμιέρα. Είναι αυτό που λέμε, καλύτερα πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος στην πόλη. Έτσι, στην παρέα του Μέση, που δεν μπορείς να επισκιάσεις τον Μέση. Δεν μπορείς να λάμψεις. Θα είσαι δεύτερος στην πόλη. Τρανό παράδειγμα ο Νέιμαρ. Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό έφυγε κιόλας ο Νέιμαρ, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα αγόρια τα οποία πολύ τα βλέπουμε, πολύ τα ποντάρουμε. Γενικώς τους ακολουθεί έτσι ένα, μια προοπτική. Με πογιέτ. Είχαν φτάσει και τελικό γιούρο, έτσι. Τους ακολουθεί μια προοπτική πάρα πολύ καλή. Πρόκειται για μια εξαιρετική φουρνιά ποδοσφαιριστών, ελπιδοφόρα φουρνιά ποδοσφαιριστών. Μένει να δούμε σήμερα τι θα κάνουν απέναντι στην Αυστραλία. Αυστραλία. Εντάξει, νομίζω ότι. Εύκολα πράγματα. Ακριβώς. Και. Μετά 4 ώρα το επόμενο. 4 ώρα το είναι επόμενο. Είναι εκεί που έχουμε 3 με 4 στο κενό που τρώμε μεσημεριανό, έτσι. Στα γρήγορα. 4 ώρα Αργεντινή-Ισλανδία. Η παρέα του Μέση, πάμε. Τώρα. Έφτασε η ώρα που όλοι περιμένετε, γιατί είστε και πάρα πολλοί που υποστηρίζετε Αργεντινή. Θα μας βρείτε απέναντί σας. Είμαστε Βραζιλία, να ξέρετε. Το λέμε, το δηλώνουμε. Εδώ είμαστε. Αλλά λοιπόν, έφτασε αυτή η μεγάλη ώρα. Θα πείτε, αν όχι τώρα, πότε. Εγώ αν θα όχι πω αυτό ποτέ. Το Μουντιάλ, πότε. Στηρίζουμε, αγαπάμε βεβαίως και αυτή τη φανέλα, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, είμαστε σε άλλο στρατόπεδο. Ναι ρε παιδιά. Θα σας δούμε και εσάς όμως, θα σας τσεκάρουμε σήμερα. Μ' αρέσει ας πούμε ο Μασεράνο από την Εθνική Αργεντινής. Άκου τώρα τι λέει. Ναι, δεν μ' αρέσει ο Μέση ρε παιδί μου, τι να κάνω. Δεν μ' αρέσει. Πέφτει ο ήχος, λοιπόν, τα μικρόφωνα κλείνουν. Το συζητούσαμε χθες με ένα φίλο. Ανάμεσα στο Κριστιάνο Μέση, είμαι με τον Κριστιάνο. Ο Μέση, μου αρέσει η ποιότητά του, αναγνωρίζω το σούπερ ταλέντο του, ότι είναι ένας από τους δύο κορυφαίους παίκτες ever. Ναι, ναι. Ωραία. Το αναγνωρίζω αυτό, δεν έχω παροπίδες. Ξέρω ότι είναι παιχταράς. Ναι, ναι, ναι. Κάτι με εκνευρίζει ρε πουλάκι μου στη φάτσα. Κλείσε, του, πες. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο της κοπέλας, ότι είναι να το πάρω μόνη μου μέχρι ξέρω, και κάτι το, με εκνευρίζει. Το μικρόφωνο της κοπέλας, έτσι με δημοκρατικές διαδικασίες, να κλείσουμε λίγο το μικρόφωνο, να μιλάω μόνο εγώ. Που αν και Βραζιλία θα το αποθεώσω αυτό το αγόρι και γενικώς αποθεώσω. Το αποθέωσα, τι άλλο να κάνω. Είπα, είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Κάτι με χαλάει. Κάτι με χαλάει, δες φάτσα τώρα. Μια χαρά είναι η φάτσα του. Μια χαρά είναι η φάτσα του. Μπόλικο ταλέντο, ποδοσφαιρόφατσα, μπαλαδόφατσα. Θα το απολαύσουμε 4 ώρα. Με την Ισλανδία. Έφτασε η μεγάλη ώρα της Αργεντινής. Με την Ισλανδία, που θυμίσου τι έγινε στο Euro, που προχωρήσαν τόσο και πανηγύριζαν και οι 2.000 κάτοικοι. Όλοι σου λέει. Όλοι. Ήταν όλοι στους δρόμοι. Μετά. 7 η ώρα. Ναι. Πάλι μία ώρα διάλειμμα. 4 με 6 η Αργεντινή. Στις 7 ξεκινάει. Παιδί μου, είχαν πρόγραμμα. Ναι. Περού-Δανία. Περού-Δανία. Αυτό είναι μουντιαλικό παιχνίδι. Είναι. Δεν περιμένεις ούτε τα ονόματα. Είδα την 23άδα του Περού. Κανέναν. Δεν ξέρω κανέναν. Τους διάβαζα χθες το βράδυ. Deep κατά deep. Αλλά. Περιμένω ότι θα είναι ματσάρα. Εδώ πέρα είναι και στοιχηματικά, δηλαδή κάθεσαι από πάνω, live στοίχημα και ξεκινάς. 4-90 λεπτά έχουμε να δούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ πολλή δουλειά σήμερα. Παιδιά, γιατί είναι 6 ώρες, μισθό πρέπει να μας κόψουν. Γιατί αύριο εδώ θα τα λέμε ένα προς ένα, τι είδαμε, τι μας άρεσε, τι ξεχωρίσαμε, ποιος αδικήθηκε και ούτω καθεξής, έτσι. Και το βράδυ στις 10, οι μεγάλες μου αγάπες, ο Μόντριτς και ο Μάντζουκιτς. Ναι, ναι, ναι. Η Κροατία. Η οποία έχει πάρα πολλές συμπάθειες σαν ομάδα, η Κροατία, έτσι. Ναι. Ναι, έχει από παλιά πολλές συμπάθειες. Από Ευρώπη μ' αρέσει. Δεν περιμένω πολλά πράγματα πέρα από θαύματα, αλλά μ' αρέσει, θέλω, όχι, περιμένω να τη δω. Εγώ την πιστεύω. Την πιστεύω την Κροατία. Κόντρα στην Νιγηρία. Εντάξει. Η Νιγηρία που είχε κάνει καλούτσικο μουντιάλ τότε με Εντίνιο, το θυμάσαι. Θέλουμε να δούμε πάρα πολύ Αργεντινή, έτσι, ναι. Να δούμε λίγο το σύνολο. Θέλουμε πάρα πολύ να δούμε Κροατία. Γαλλία. Φυσικά. Και δεν θα δεις το Περού. Όλα θα τα όλα δούμε. Θα τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. 4-90 λεπτά, full Mundial. Ελένη, ξέρεις τι δεν μπορώ, Τι. Αυτούς που καλά, τάχα μου περιμένανε το Mundial και μου λένε, εντάξει τώρα θα δω Μαρόκο-Ιράν. Τι λες ρε φίλε. Όταν έχεις να φας 4 χρόνια και σου βγάζουν μπροστά σου παστίτσιο, μουσακά, πατάτες με κεφτεδάκια, σουτζουκάκια, με ρύζι, θα διαλέξεις πιάτο. Όχι, θα δοκιμάσεις όλα, όλα. Όλα θα τα φας. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε σκυτάλι όμως, έτσι. Στον κύριο Γιώργο. Στον κύριο Γιώργο θα δώσουμε σκυτάλι. Στον μουντιαλικό κύριο Γιώργο, Κριστιάνο Ρονάλντο. Όλοι τους και μόνος του. Καλά, το 3-3 ήταν μόνος του. Θα σου πω άλλο τύπο από το χθεσινό. Για πες. Και τα 6 γκολ μπήκαν από Μαδρίτη. Τι σου λέει αυτό. Τι σου λέει αυτό. Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Η πόλη του ποδοσφαίρου, έτσι. Η Μαδρίτη, βεβαίως.
Άρε, τέχεια, πώς το έφαγες αυτό. Τέλος πάντων, βλέπουμε πάλι τον κόλλο εδώ στην τηλεόραση. Λοιπόν, λέγαμε ότι αφήνουμε σκητάλη στον κύριο Γιώργο. Ναι. Που ακολουθεί μέχρι και τις 3. Ένας απλός παρατηρητής. Εμείς θα μαζέψουμε σιγά-σιγά. Έτσι. Ούτως ή άλλως Χαλκιδική δεν παίζει, δεν έχετε φύγει πάρα πολύ. Όχι, και ο καιρός έτσι όπως θα είναι, θα είμαστε δύσκολα. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις άλλα τραγούδια που τα έχεις συνδυασμένα απόλυτα με ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα αυτά τα δύο που ακούσαμε λόγω Βραζιλίας, mm-hmm. τα έχεις συνδυασμένα ότι θα τα δεις. Σου κάνει εικόνα ποδοσφαιρική. Έχεις κάποιο άλλο τραγούδι που σου έρχεται έτσι? Ό,τι έχει να κάνει με Σακίρα, J-Lo, Pitbull και αυτά, νομίζω ότι άνετα μπορούν να είναι μουσικό χαλί σε τέτοιες διοργανώσεις. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να δώσουμε έτσι μία είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε ανατροπή Y-H πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος της Καρδίας. Εκείνη η κατηφόρα στην Καρδία, πόσο με τρομάζει κάθε φορά. Το όχημα ανετράπη για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ενώ δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Οπότε αυτά είναι τα ευχάριστα. Και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά σε εκείνο το σημείο. Ωραία. Αν και δεν πιστεύω ότι θα φύγετε πάρα πολύ, γιατί ο καιρός δεν βοηθάει, η αλήθεια είναι, ούτε η πρόβλεψη του καιρού είναι καλή. Αλλά όσοι επιλέξετε να φύγετε, να πάτε Χαλκιδική εκεί να δείτε τα μάτς του Μουντιάλ και να κάνετε μια βόλτα, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Έχουμε να αναλύσουμε 4 ολόκληρα μάτς. Σας στέλνουμε στην παρέα μας. Έτσι ακριβώς δεν έχουμε πει. Θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν έχουμε πει κουβέντα για ΠΑΟΚ και Άρη, αλλά εσείς μπορείτε να προμηθευτείτε την Φόρτσα και την Άρης είσαι. Βεβαίως, να και διαβάσετε όλο το ρεπορτάζ. Κυκλοφορούν και οι δύο εφημερίδες σήμερα στα περίπτερα της πόλης, με μεταγραφές, συνεντεύξεις και όχι μόνο. Αν θέλετε να διαβάσετε βεβαίως για τον ΠΑΟΚ, θα προμηθευτείτε την Φόρτσα και την Άρης είσαι. Για τον Άρη. Για όλα τα νέα του Άρη, έχει έτσι πολλά και εκεί. Ισπανός τεχνικός στο τιμόνι, πολλές μεταγραφές, πολλά ονόματα που ακούγονται. Αύριο το πιάσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, έτσι. Ναι. Δεν έχουμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ούτως ή άλλως υπάρχει έτσι μια ηρεμία σε γενικές γραμμές. Πριν την καταιγίδα. Μια ηρεμία πριν την καταιγίδα. Φέρθουνε. Παρασκευή φεύγουν. Προετοιμασία. Σαββατοκύριακο δηλαδή. Το Τετάρτη μαζεύονται για εργομετρικές. Θα βγάζουμε το Γιάννη από Ρωσία για το Μουντιάλ και θα βγάζουμε και τον Σταύρο από Ολλανδία για τα νέα του ΠΑΟΚ. Και εμείς εδώ θα είμαστε σε ρόλο διεκπαιρωτή τη συνέντευξη. Οργανωτές. Ναι, τη εκπομπή. Δεν θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Θα μας λένε από Ολλανδία τι γίνεται και πώς κυλούν οι προπονήσεις. Σαν σήμερα είναι το δεύτερο πρωτάθλημα. Σαν σήμερα. Του ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, το 85. The future is here, the future is now. Is ours. Is ours. Και, το και χτυπάς τύθος, δείχνεις ουρανό. Δεν είπαμε καθόλου για την ταινία τώρα που το είπες. Αχ, ναι. Αύριο. Τι μας άρεσε, τι ξεχωρίσαμε. 5 ώρες εκπομπή αύριο για να αναλύσουμε 4 μουντιαλικά μάτς, μεταγραφές, επικαιρότητα και ταινία ΠΑΟΚ. Και ταινία ΠΑΟΚ. 5 ώρες. Ωραία. Οπότε λοιπόν συντονίζεστε αύριο στις 10 το πρωί. Λίμπερο 107,4, Μπουγάτσα με Hangover, Ελένη και Ελένη. Έτσι, το φίλοι, δεν λέμε τα ονόματά μας. Ελένη Μπούντου και Ελένη Πούλου βεβαίως στο μικρόφωνο. Είμαστε Μπουγάτσα με Hangover. Ναι. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.